Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλωσορίσατε στην επόμενη μέρα. Στην τελευταία επόμενη μέρα της σεζόν. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, είναι απόψε μαζί μου εδώ. Κύριε Μηταράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο πρώην Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Νίκος Παπάς. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Καλησπέρα σας. Η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής δυτικού τομέα της Β' Αθήνας με το Κίνημα Αλλαγής και αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου. Κυρία Γιαννακοπούλου, καλησπέρα, ευχαριστώ σας. Και εσάς. Εγώ ευχαριστώ. Και δύο καλοί φίλοι και συνάδελφοι εδώ, σχολιαστές στη δημόσια τηλεόραση, Κώστας Παπακλινίτζος και Βούλα και Γαγιά. Κώστα και Βούλα, ευχαριστώ για τη συνδρομή. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην τελευταία εκπομπή. Να είστε καλά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε στην πρώτη του συνέντευξη τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και αυτή η συζήτηση, καθώς υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και στην Βουλή, η οποία ανοίγει μεθαύριο, και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας πάμε στην διαδικασία των προγραμματικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης. Στο μεταξύ όμως φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις σχετικά με την Τουρκία, και δεν αναφέρομαι μόνο στα ελληνοτουρκικά, αλλά και τις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές τις ημέρες, καθώς αφενός θα πραγματοποιηθεί αμέσως τις επόμενες ημέρες επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Νίκου Δένδια, στην Ουάσιγκτον. Έχουμε τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα τελευταία 24 ώρα, με μηνύματα τα οποία μπορούν να διαβαστούν με διαφορετικό τρόπο ενδεχομένως, αλλά και με αναφορές στην συνομιλία που είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας με τον νεοεκλεγέντα Έλληνα Πρωθυπουργό μόλις πριν από μερικές ημέρες, με την ευκαιρία των συγχαρητηρίων που ο κύριος Ερντογάν έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα είχαμε την σύσκεψη νωρίς το πρωί στο Μαξίμου για το μεταναστευτικό, παρουσία και του Ευρωπαίου Επιτρόπου, του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Φαίνεται ότι και εκεί έχουμε μία μικρή, αλλά ενδεχομένως να εξελιχθεί με πιο ανησυχητικό τρόπο, ελπίζουμε πως όχι, αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Και το απόγευμα είχαμε την συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Χρήστου Σταϊκούρα, με τον επικεφαλής του ESM, τον Κλάους Ρέγκλινγκ. Συνάντηση η οποία φαίνεται ότι εξελίχθηκε καλά, ωστόσο μένει να δούμε τι ακριβώς συζητήθηκε, τόσο για το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων, της μείωσης εννοώ των πλεονασμάτων, κάτι που αποτελεί προμετωπίδα και των προεκλογικών δεσμεύσεων, αλλά και της προσπάθειας που θα επιχειρήσει η κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς στην μείωση αυτών των πλεονασμάτων φαίνεται ότι βασίζει σε μεγάλο βαθμό μία σειρά από μέτρα, κυρίως φοροελαφρύνσεις που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Άρα το καλά επερωτάτε, μένει ένα ερωτηματικό. Είπατε καλά, μένει να μάθουμε και εμείς. Πολιτικά βάλτε... Όχι, οι αυροφροσύνες είναι αυροφροσύνες. Ναι. Και βέβαιως, εντάξει, καλό είναι να πάντοτε, ανταλλάσσονται και καλά λόγια όταν είναι και φρέσκα μια κυβέρνηση. Πάντοτε αλλά το τι ακριβώς δημιουργεί είναι αλήθεια. Θα το δούμε. Προφανώς θα υπάρξει ενημέρωση και από τον κύριο Σταϊκούρα. Θα το συζητήσω άλλωστε μετά και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νομίζω και ότι θα κάτι το δούμε και στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες. Με το φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προαναγγείλει την ανάγκη μείωσης των φορολογικών βαρών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έπνιξε την ελληνική οικονομία, γι' αυτό είχαμε πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι βασική προτεραιότητα για μας. Αυξήσατε κατά μία μισή μονάδα. Είχαμε ανάπτυξη τη φορολογία 9 συνεχόμενα τρίμηνα. Μέχρι στιγμής το ρεκόρ το δικό σας, είστε πριτάνη της ύφεσης. Μην το λέτε αυτό τώρα. Θα μένει να αποδειχθεί. Επειδή επιστρέψατε τη χώρα στην ύφεση το 2015 και περάσαμε μια περίοδο πολύ χαμηλής ανάπτυξης. Το τελευταίο τρίμηνο του 2014 ήταν αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης. Είχαμε ύφεση 1,1. Μην το λέτε αυτό. Δύο δέσμες θετικών μέτρων πήραμε. Μένει να δούμε αν θα εφαρμόσονται τουλάχιστον αυτά που εμείς δεσμευτήκαμε ότι θα κάναμε για το 20. Το 2019 η χώρα μας έχει ένα πολύ χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, όπως είχε το 2018. Μεγαλύτερο από πολλές χώρες της ΕΕ. Να μην δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας. Θέλετε να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά για να
Παπάς μπήκε με δυναμικά στη συζήτηση και προσπαθώ να το απαντήσω. Μα μίλαμε τώρα. Λοιπόν, έχετε ένα αφήγημα το οποίο βασίζεται σε ψέματα. Μπορώ να το στηρίξω το αφήγημα απολύτως και με στοιχεία και εδώ είμαστε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Θα το δούμε λοιπόν προϊούσεις της συζήτησης. Κύριε Μηταράκη, θέλω να ξεκινήσω από ένα-δυο πραγματάκια τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Το πρώτο το θίξατε εσείς. Είπατε άμεσα το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Πρώτον, πόσο άμεσα, και δεύτερον, διάβασα ότι μπορεί να είναι δύο στη σειρά φορολογικά νομοσχέδια. Το ένα να είναι διαδικαστικό περισσότερο και το επί της ουσίας να γίνει μετά την κατάθεση και του προσχεδίου του προϋπολογισμού κάποια στιγμή το φθινόπωρο. Έχετε εικόνα να μας δώσετε? Η εικόνα που έχουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ότι το πρώτο νομοσχέδιο θα έχει να κάνει με τη δομή και την οργάνωση της κυβέρνησης. Το δεύτερο νομοσχέδιο, μέσα στον Αύγουστο, είναι το φορολογικό νομοσχέδιο που θα αρχίσει η διαδικασία μείωσης φορολογικών βαρών. Έχουμε προαναγγείλει προεκλογικά ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε στα θέματα της φορολογίας και αυτά θα γίνουν σε βάθος τετραετίας βέβαια. Προσπαθούμε εμπροστοβαρώς να φέρουμε όσες περισσότερες μειώσεις είναι εφικτό για να πετύχουμε την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που είναι ο βασικός μας στόχος. Και φορολογικά βάρη και ασφαλιστικές εισφορές θέλουμε να μειωθούν για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ποιοτικές θέσεις εργασίας. Να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις και να μειώσουμε περισσότερο την ανεργία, αλλά κυρίως να βελτιώσουμε και την ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται. Ποιες μειώσεις, κύριε Μηταράκη, θα έρθουν εμπροστοβαρώς, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον πολίτη? Θα τα παρουσιαστούν αυτά όλα. Ή αυτό είναι υπό την κρίση των θεσμών? Κοιτάξτε, το τι θέλουμε εμείς να κάνουμε στο θέμα της φορολογίας το έχουμε πει ξεκάθαρα προεκλογικά. Θέλουμε να μειώσουμε τον εισαγωγικό συντελεστή φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα. Θέλουμε να μειώσουμε τις εργοδοτικές και τις εισφορές του εργαζόμενου για τους μισθωτούς. Και αυτό όλα αφορούν και τους χαμηλόμισθους και τη μεσαία τάξη. Θέλουμε να μειώσουμε τον έμφυα κατά 30%. Θέλουμε να μειώσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων και τη φορολογία των μερισμάτων για να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη της οικονομίας. Κύριε Μηταράκη, αυτή η δέσμη μέτρων την έχουμε πει. Σύμφωνοι, αλλά δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όχι, αλλά είμαστε και μια εβδομάδα πριν τις προγραμματικές δηλώσεις. Βεβαίως, αλλά ήρθε εδώ ο κύριος Ρέγκλινγκ. Ο κύριος Ρέγκλινγκ έχει πει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχει πει ότι δεν μειώνονται τα πλεονάσματα και ότι τα μέτρα που πήρε ο Τσίπρας δεν θα έπρεπε να εφαρμοστούν. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο να το ξέρει. Διότι με την πρώτη σας τοποθέτηση αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι έχετε κι εσείς παραδεχτεί ότι για το 19 δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, εάν δεν μειωθούν τα πλεονάσματα, δεν υπάρχουν φοροελαφρύνσεις ούτε για το 20. Γι' αυτό μπαίνουν εμβόλυμα φράσεις στις δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ότι οι φοροελαφρύνσεις θα απλωθούν σε βάθος τετραετίας, νομίζω. Γι' αυτό και επιμένω ότι βεβαίως θα ακούσουμε και τον κύριο Πέτσα πιο μετά. Κύριε δεν ξέρω εσείς. Κύριε Παπά, μπορώ να απαντήσω πάνω σε αυτό. Ναι. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών συνδυάζεται άμεσα με την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οικονομίας. Αυτό δημιουργεί οργανικά φορολογικά έσοδα. Στη δικιά σας περίοδο. Η κότα έκανε περίοδο, τα αυγό ή το αυγό την κότα. Λεπτάκι, εδώ πέρα. Ναι, πρέπει να μας εξηγήσετε. Θα σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Αλλά θα να μπορέσω να μπορέσω. Αν δεν προκύψει μείωση των φορολογικών συντελεστών, είναι δύσκολο να πετύχει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης οικονομίας. Άρα φορολογικές μειώσεις πρέπει να έρθουν μπροστά. Και αυτό ήταν βασικό σημείο συζήτησης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι σήμερα, μεταξύ του κ. Σταϊκούρα και του κ. Ρέγκλιν. Άρα, ο κ. Ρέγκλιν αναγνωρίζει ο κ. Ρέγκλιν, από ό,τι βλέπουμε από τις δημόσιες δηλώσεις, ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει το μείγμα οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει για να πετύχει τους στόχους που έχει το πρόγραμμα. Καταδεικνύοντας ότι είμαστε και ακόμα σε πρόγραμμα, κύριε Παπά, γιατί και αυτό ήταν ένα σημείο συζήτησης που δεν το είχαμε πριν. Δεν θέλω να. Τώρα είμαστε σε πρόγραμμα. Θέλω... Μισό λεπτό. Ναι. Όχι. Κύριε Κοτρότσου. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσει ο κύριος Μηταράκης να μας πει αν είμαστε σε πρόγραμμα ή όχι. Είναι δεδομένο, κύριε Παπά, ότι έχει δεσμευτεί η χώρα μας. Σε τι? Και σε θέματα δημόσιας περιουσίας. Και σε θέματα στόχου. Σε θέματα δημόσιας περιουσίας. Σε μακροχρόνιες δεσμεύσεις. Το υπερταμείο. Το υπερταμείο δεν σε υποχρεώνει να πουλήσει. Εσείς έχετε ξεκινήσει τώρα. Έχετε ξεκινήσει την ιστορία με τη ΔΕΗ τώρα. Το υπερταμείο έχει μεταφέρει διαχείριση δημόσιας περιουσίας από για να δημιουργήσει χρηματορροές. Εσείς οικονομολόγος, μην κάνετε ότι δεν τα ξέρετε. Όχι για να πουλήσει. Είχαμε το υπερταμείο, κανένα ξεπούλημα της ΔΕΗ δεν έγινε στη δική μας θητεία. Και εσείς έχετε ανοίξει τώρα που ήταν το 50%, κύριε Παπά, το οποίο δώσατε δωρεάν των κερδών, δεν είναι το ξεπούλημα εναντί μηδενικού ανταλλάγματος. Αφήστε να τα λέει αυτά. Αυτό δεν είναι. Αφήστε τα λέει αυτά, κύριε Παπά. Αφήστε τα αυτά. Η κριτική θα δέχεται και μην συνδέετε τα πράγματα. Μην τα συνδέετε. Αρκετά αυτή η παραμονή. Θα έρθω και σε εσά. Θα πω μία λέξη μόνο. Ναι, θέλω να διευκρινίσω. Επειδή μιλάμε για δημόσια περιουσία, είναι πολύ
σημαντικό να αναλογιστεί ο κόσμος την περιουσία που έχασε το ελληνικό δημόσιο στις τράπεζες το 2015 με τα credit controls και την υποχρεωτική ανακεφαλοποίηση και την περιουσία που έχασε ο Έλληνας φορολογούμενος στη ΔΕΗ, η οποία έχει χρηματιστηριακή αξία άνω του 1,5 δις και σήμερα έχει καταρρεύσει. Ψέμα. Εδώ κάνουν ένα τεχνικό ατόπιμα, κάνουν, διότι προσθέτουν την χρηματιστηριακή αξία που είχε και ο ΑΔΜΙΕ. Ο οποίος ΑΔΜΙΕ και στάθηκε στα πόδια του και βρέθηκε στρατηγικός επενδυτής που πήρε το 24% και μεγάλες επενδύσεις σχεδιάζει. Λοιπόν, η σύγκριση αυτή, η σύγκριση αυτή που κάνατε είναι απολύτως οικονομικά εσφαλμένη. Βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται και νομίζω το ξέρετε κύριε Παπά, και ο Έλληνας φορολογούμενος, ο οποίος ήταν ο βασικός ιδιοκτήτης στη ΔΕΗ, έχει απολέσει την περιουσία του στη ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται στην ιδιαίτερη προσοχή. Εγώ άκουσα τον κύριο διαγωνισμό που έγινε. Δεν υπήρχε καν ενδιαφέρον. Προετοιμάζεται τον κόσμο για αυτή τη τεχνολογία τώρα. Αυτό προετοιμάζουμε τον κόσμο να καταλάβει. Όπως κάνατε στην Ελλάδα. Θέλω να διευκρινίσουμε κάτι όμως, κύριε Μηταράκη. Παρακαλώ. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα είχατε μία συνάντηση με τον κύριο Βρούτσι με αντικείμενο της συντάξης χειρίας. Διαβάζω στο διαδίκτυο, στα μέσα ενημέρωσης, ότι είναι στον αέρα, ότι διαπιστώσατε εσείς, ότι είναι στον αέρα 150.000 συντάξεις χειρίας, ενώ προεκλογικώς είχατε την αίσθηση, την εντύπωση, την πληροφόρηση, δεν ξέρω, ότι ήταν μόνο 30.000. Είναι ακριβές αυτό και πώς θα το αντιμετωπίσετε άμεσα ή προετοιμάζετε, λένε κάποιοι, εσείς και εσείς μάλλον, το έδαφος να καθυστερήσετε την καταβολή τους σε σημαντικό βάθος χρόνου? Καθόλου δεν θέλουμε να καθυστερήσει η συντάξη χειρίας. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο. Σας θυμίζω ότι ο νόμος Κατρούγκαλος ήταν ανάλγητος με τις χείρες και μείωσε από το 70% στο 50% το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης που έπαιρνε η χείρα. Και έβαλε και ηλικιακούς περιορισμούς. Πολλές χείρες θα πέραν συντάξεις μόνο για 3 χρόνια. Μετά τη γενική κατακραυγή της κοινωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πριν από λίγους μήνες και άλλαξε τη διάταξη και την επανέφερε εκεί που ήταν επί της επάρα του δεξιάς. Όμως, ανακαλύψαμε σήμερα, πρώτον, ότι δεν έχει υπογράψει το Υπουργείο Εργασίας την εγκύκλιο που χρειάζεται για να εφαρμοστεί η πληρωμή της διαφοράς, να γίνει ο επαναπροσδιορισμός. Δεν είχε υπογραφεί εγκύκλιος. Ζήτησα να είναι έτοιμη μέχρι την Πέμπτη, ώστε να υπογραφεί την Παρασκευή. Είναι από πριν, αρκετά πριν από την Παρασκευή. Γιατί φαντάζομαι ακούνε τώρα. Το δεύτερο που ανακαλύψαμε είναι ότι επειδή του ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Εργασίας μπορεί να γνωρίζει ο κύριος Παπάς, αλλά φαντάζομαι θα απαντήσουν. Επίσης, επειδή δεν είχε υπογραφεί εγκύκλιος, δεν έχει παραγγελθεί από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΕΦΚΑ το απαραίτητο λογισμικό που θέλει μερικές εβδομάδες να ετοιμαστεί, το οποίο μπαίνει στο σύστημα του ΕΦΚΑ και αναπροσαρμόζει ηλεκτρονικά τις συντάξεις για να μην χρειαστεί να εκδοθούν νέες αποφάσεις και να γίνει σύντομα. Είναι πράγματι 150.000. Είναι όλες οι εκκρεμείς συντάξεις χειρίας οι οποίες είχαν υποστεί μειώσεις και τώρα πρέπει να επανέλθουν στο προ-κατρούγκαλο επίπεδο. Εμείς την Πέμπτη έχουμε μια σύσκεψη με τη μηχανοργάνωση. Την Πέμπτη θα υπάρχει το προσχέδιο της εγκυκλίου για να το δούμε με τη μηχανοργάνωση. Την Παρασκευή θα υπογραφεί εγκύκλιος. Θα μπει η παραγγελία στο τμήμα μηχανοργάνωσης. Είναι θέμα εβδομάδων τώρα να ετοιμαστεί το λογισμικό και άμεσα να εφαρμοστεί. Και πότε θα πληρωθούν, θα αρχίσουν να πληρώνονται, να καταβάλλονται αυτές οι συντάξεις? Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα καθυστερήσουμε πάνω από μερικές εβδομάδες. Άρα και ίσως και από το φθινόπωρο, γιατί μερικές εβδομάδες είναι μερικές εβδομάδες. Κοιτάξτε, τέλη Ιουλίου δεν προλαβαίνουμε να πληρώσει αυτό. Ο στόχος είναι τώρα ή τέλη Αυγούστου ή τέλη Σεπτεμβρίου. Έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα η μηχανοργάνωση μπορεί να φτιάξει το λογισμικό και την εγκύκλιο που θα πάρει την Άρα εγώ κρατώ ότι λέτε, γιατί αυτό ενδιαφέρει. Εγώ θέτω όμως το ερώτημα, γιατί δεν βγήκε αυτή η εγκύκλιο. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διαφημίσει το γεγονός ότι επαναφέρει τη συντάξη χειρίας. Αυτό χρήζει απάντηση. Προφανώς. Δεν το γνωρίζω. Εκκρεμούνε, κύριε Κοτρότσο, πάρα πολλές εγκύκλιες. Λέτε, για να το κρατάμε αυτό, ότι οι συντάξεις χειρίας θα καταβληθούν, θα αρχίσουν να καταβάλλονται ή τέλος Αυγούστου ή τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι ο στόχος, μάλιστα. Λοιπόν, το κρατούμε και στο μέλλον, εάν δεν γίνει αυτό, θα το ανακαλέσουμε ενώπιον του κυρίου Μηταράκη. Ναι, κύριε Παπά, επ' αυτού, εκτός αν υπάρξει απάντηση. Επ' αυτού είμαι βέβαιος ότι θα είχαν ξεκινήσει οι κατάλληλες προετοιμασίες. Προφανώς οι εκλογικές εξελίξεις διακόψαν αυτή τη διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι εγώ θα έχει ακούσει και τον κύριο Πετρόπουλο να απαντά. Ο κύριος Πετρόπουλος απάντησε πάρα πολύ συγκεκριμένα και με στοιχεία σε κάποιες ανακρίβειες οι οποίες υπόθηκαν εκ μέρους του κύριου Βρούτσι σε σχέση με τις εκκρεμείς συντάξεις τις συνολικές. Ναι, έχει επιταχυνθεί πάρα πολύ η διαδικασία. Ο όγκος των εκκρεμών συντάξεων προφανέστατα δεν μηδενίζεται ποτέ.
αλλά έχει σχεδόν μείνει στο 1 τρίτο από τις εκκρεμότητες που παραλάβαμε. Η κατάσταση στον ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή, αν πάτε σε ένα οποιοδήποτε υποκατάστημα αύριο... Καταλάβαμε, καταλάβαμε. Να μιλήσει λίγο και το τρίτο κόμμα, κύριοι άντρες της συντροφιάς, να μιλήσει και μια γυναίκα που έχει προσωπεί το τρίτο κόμμα. Συγγνώμη, δηλαδή έχετε μονοπολίσει, κύριε Πάπα και κύριε Μητσάρα. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία είναι χάλια ο ΕΦΚΑ και χάλια η ΔΕΗ. Άρα να ετοιμάζεται ο κόσμος για αυξήσεις στα τιμολόγια και δεν ξέρω εγώ τι θα συντάξει. Για να κοπούλει ένα καλύτερο ΕΦΚΑ. Λοιπόν, κυρία Γιαννακοπούλου, ένα σύντομο σχόλιο για αυτά που ακούστηκαν και μετά θέλω σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε, επειδή πολλά έχουν συζητηθεί Κώστα και Βούλα τις τελευταίες ημέρες, ο ένας μετά τον άλλον τα στελέχη και οι βουλευτές του κινήματος αλλαγής τοποθετούνται επί του προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί το κίνημα αλλαγής. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Βέβαια. Άλλα λέει ο Παπανδρέου, ο Γιώργος, άλλα λέει ο Σταμάτης Μαλέλης, άλλα λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, άλλα λένε από την άλλη πλευρά. Προσωπικά δεν έχω καταλάβει ακριβώς προς ποια κατεύθυνση κινείστε. Καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο λίγο για τα ζητήματα της οικονομίας τα οποία ακούστηκαν. Γιατί πρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα, κύριε Κοτρότσε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βλέπουμε απλά και μόνο ρυθμούς ανάπτυξης ανεμικούς, κάτω από το 2%, 1,8 με 1,9. Και την ίδια στιγμή να παραβλέπουμε το γεγονός ότι έχουμε 3,5% πλεώνασμα. Το οποίο σημαίνει να πει ότι εξουδετερώνει τα πάντα. Το οποίο σημαίνει να πει ότι όταν έχεις 3,5% πλεώνασμα και ανάπτυξη 1,8, ακόμη μεγαλύτερη λιτότητα και ακόμη περισσότεροι φόροι. Από πού θα βγει αυτό το πλεώνασμα? Από περισσότερους φόρους. Έχουμε χορτάσει φόρους από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει και αυτή η κυβέρνηση να τοποθετηθεί. Γιατί ακούσαμε ότι ειδικά για αυτό το έτος θα συνεχίσει, δεν πρόκειται να κάνουν κάτι για το θέμα του πλεονάσματος. Εμείς ήδη προεκλογικά είχαμε πει ότι ο νούμερο ένα εθνικός στόχος, στον οποίο πρέπει να συνενέσουμε και να πάμε όλοι μαζί να διαπραγματευτούμε, είναι αυτό το οποίο συμφώνησε και υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας για τα 3,5% πλεονάσματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε άμεσα, γιατί δεν βγαίνει σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν. Αφήστε την ειρωνία, γιατί δυστυχώς ο ελληνικός κόσμος υποφέρει, κύριε Παπά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Όταν λοιπόν, από την εξίσωση, όταν λοιπόν, την κίνηση που κάναμε με τα τελευταία μέτρα που πήραμε. Για ποια μέτρα μιλάτε? Με την αξιοποίηση μέρους του μαξιλαριού του αποθέματος, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να πάρουμε θετικά μέτρα. Και τι κάνατε? Έχετε κόψει 10, κύριε Παπά, ακούστε. Έχετε κόψει 10. Έχετε δώσει ένα. Όχι, αυτά τα έλεγε το Πασόκ. Ακούστε. Έχετε μία εδώ πέρα προσπάθεια. Κάνετε συνειδητή. Θα κάνω υπομονή και εγώ. Θα κάνετε καταρχά. Διότι αυτή τη στιγμή είστε σε θέση αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία πολιτεύεται και θα καταλάβετε. Μιλάτε με πολύ μεγάλη αλαζονία. Προφανώς δεν έχετε καταλάβει πού σας έχει κατατάξει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, πριν από μία εβδομάδα περίπου. Μία εβδομάδα ο ελληνικός λαός μίλησε. Ναι. Και δυστυχώς στην Ελλάδα, ο κύριος Τσίπρας και όλοι σας τη βάψατε μπλε. Αν αυτό εσείς θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει όλους να μας αφήνει αδιάφορους, τότε αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι το τι κάνουμε τώρα. Και δυστυχώς μας έχετε δεσμεύσει, μας έχετε βάλει θηλιά στο λαιμό για τις επόμενες δεκαετίες και όπως φαίνεται αγρόνο αγοράζετε. Λοιπόν, δεν τα σας πλεονάσματα νοιάζει. Άρα λοιπόν, δεν σας διέκοψα και παρακαλώ πάρα πολύ εδώ πέρα. Γιατί θέλω να πω αυτό το οποίο θέλω να πω. Δεν θα πω αυτό το οποίο θέλετε εσείς, κύριε Παπά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, αλήθεια δεν είναι μόνο τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Ναι. Αλήθεια δεν είναι μόνο τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πλεονάσματα πέσανε. Άρα λοιπόν, 3,5% πλεονάσματα, τα έχετε πέσανε. Υπογράψει. Υπάρχει κάτι άλλο τώρα? Έχουμε κάποια άλλη υποχρέωση? Τι μας λέτε τώρα? Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μας έχετε δεσμεύσει για τα επόμενα χρόνια με τα πλεονάσματα μέχρι και το 2022 με 3,5% και μας κοροϊδεύετε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Με άλλους ρυθμούς ανάπτυξης, κύριε Παπά. Με άλλους ρυθμούς ανάπτυξης. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Θέλετε να μιλήσουμε για τα 4,5 χαμένα χρόνια? Θέλετε να θυμηθούμε το τι λέγατε το βράδυ του δημοψηφίσματος? Θέλετε να θυμηθούμε που λέγατε ότι αύριο ξημερώνει μια καλύτερη μέρα, κύριε Παπά? Και η καλύτερη μέρα ήταν τα capital controls. Θέλετε να τα θυμηθούμε όλα αυτά? Θέλετε να θυμηθούμε τα σκάνδαλα της περίοδου της δικής σας, κύριε Παπά, και του Υπουργείου σας? Θέλετε να μιλήσουμε για τον κύριο Πετσίτη? Θέλετε να μιλήσουμε για τον κύριο Κρέτσο, γιατί είναι και πρόσφατες οι εισαγγελικές εντολές? Θέλετε να τα συζητήσουμε όλα αυτά? Αν θέλετε, εδώ πέρα είναι. Παθαίνω ένα πολιτικό ντεζαβού πάντως. Θα με αφήσετε να μιλήσω? Κυρία Γιαννακοπούλου, όχι, δεν, θα δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά μισό λεπτό. Εντάξει. Μισό λεπτό. Καμία αντίρρηση. Πείτε ό,τι θέλετε. Όμως, επειδή μας παρακολουθεί κόσμος, θέλω να σας ενημερώσω ότι πριν από 8 μέρες ακριβώς έγιναν εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμωρήθηκε,
εσείς είστε τρίτο κόμμα και όπως λένε τα στελέχη σας, δεν είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα αυτό. Το λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, το λένε κορυφαία στελέχη του κινήματος αλλαγής και η κυβέρνηση πλέον αρχίζουμε και συζητούμε και προσπαθούμε να εκμεύσουμε από τον κύριο Μηταράκη τι θα κάνει για τον κόσμο που ενδιαφέρεται να ακούσει για τις συντάξεις κυρία. Ακριβώς αυτό προσπαθώ να πω. Τώρα, εάν ξαναγυρίσουμε στα ίδια αυτό και στα ίδια, θέλω δεν να έχω πω. Αντίρρηση. Αλλά αν σας μπορέσω λέω... να μιλήσω και να τοποθετηθώ, ναι, και δεν με διακόπτει. Μην ξαναπάμε, σας έκανα μία ερώτηση. Βεβαίως. Να μιλήσω λοιπόν για το θέμα της οικονομίας και να κλείσω το ζήτημα της οικονομίας. Για το κίνημα αλλαγής. Άρα λοιπόν, επειδή ακούσαμε και τον κύριο Στουρνάρα να λέει ότι είναι ρεαλιστικό να πέσουν τα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά θα πρέπει να γίνουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις άμεσα. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι να μην αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη, γιατί δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιθώριο. Ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει πάρα πολύ. Οφείλει αυτή η κυβέρνηση να κάνει άμεσα μεγάλες αλλαγές, προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό τον εθνικό στόχο. Άρα εκτός αν δεν κυβέρ... το θέλουμε όλοι, κύριε Κοτρότσο. Εκτός αν δεν θέλουμε όλοι να μειωθούν τα πλεονάσματα του κύριου Τσίπρα. Ωραία. Να το ξέρουμε αυτό. Εγώ αυτό είπα πριν και το επαναλαμβάνω. Λέω, εμείς τα πλεονάσματα τα μειώσαμε. Παραλάβαμε πλεονάσματα. Παραλάβαμε πλεονάσματα διπλάσια. Χρησιμοποιήσαμε μέρος του μαξιλαριού. Πήγαν τα πλεονάσματα στο 2,5 μέχρι το 22, 2,1 από εκεί και μετά. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και βάζει ένα χ. Και λέει: α, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το μαξιλάρι είναι εκεί για να ανακεφαλοποιήσουμε τις τράπεζες και να καθαρίσουμε τα κόκκινα δάνεια. Δεν είναι για να πάρει φοροελαφρύνσεις ο λαός. Ρωτάμε λοιπόν. Ποιες φοροελαφρύνσεις κάνατε, κύριε Παπά? Ποιες φοροελαφρύνσεις κάνατε? Θέλετε να μιλήσουμε για τους έμεσους φόρους που τσάκησαν κατά κύριο λόγο τους αδύναμους? Που από το 13% το πήγατε στο 24%? Όχι, κύριε Παπά, δεν είναι έτσι. Πήγατε, αυξήσατε τους έμεσους φόρους που τσάκησαν. Ειδικά τους πιο αδύναμους και τους πιο φτωχούς. Αυτό τι κάνατε? Η απόλαυση του κυρίου Μηταράκη να είναι στην κυβέρνηση και να βλέπει τον ΣΥΡΙΖΑ με το κίνημα αλλαγής. Να μιλήσουμε για τις συντάξεις κυρίας, να μιλήσουμε για το ΕΚΑΣ που καταργήσατε, να μιλήσουμε για όλα. Στη δική μας διακυβέρνηση, λοιπόν, σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις που υπηρέτησαν η κυρία Γιανακοπούλου και ο κύριος Μηταράκης, είχαμε 400.000 νέες θέσεις εργασίας, είχαμε ρυθμισμένο το χρέος, είχαμε πτώση της ανεργίας. Να δούμε πόση, γιατί βγήκε και 17,6. Ότι ήταν, νομίζω, το Μάιο. Επιχαίρεται για τα στοιχεία των 400 ευρώ. Για τα στοιχεία. Αυξήθηκαν βεβαίως και οι αμοιβές, διότι οι κυβερνήσεις των εκατέρωθεν ταπείνωσαν τον κατώτατο μισθό, θέσπισαν τον τροπιαστικό υποκατώτατο. Τις ακυρώσαμε αυτές τις ρυθμίσεις, ανεβάσαμε τον κατώτατο. Για ποιο μισθό λόγο δεν τις δώσατε στην Εθνική Συλλογική Γενική Σύμβαση Εργασίας? Πάρα πολύ απλό. Για να μην βγαίνει ο Σέβοπολς Μίκη της προάλλης και να λέει τα δικά του. Για ποιο λόγο δεν κάνατε τέτοιες αυτονόητες? Εγώ δεν με βοηθάτε. Εγώ νομίζω ότι δοκιμάστηκαν προσφάτως δύο πάρα πολύ διαφορετικές συνταγές για την οικονομία. Η μία συνταγή την οικονομία τη βήθησε, η άλλη συνταγή την οικονομία την έστησε στα πόδια της και την έχει αυτή τη στιγμή με 9 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης και με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από πάρα πολλές έγιναν εκλογές, όπως κύριε Παπά. Έγιναν εκλογές. Άρα ας δώσουμε ένα σχετικό βάθος χρόνου για να κριθεί αυτό που λέτε. Στις εκλογές πάντως είναι προφανές ότι αυτό για το οποίο δεσμεύτηκε η Νέα Δημοκρατία πήρε μια ευρύτατη πλειοψηφία. Δεν το συζητάμε αυτό. Κύριε Μηταράκη, θέλω να επιστρέψω σε εσάς. Απλά δεν βλέπω να μην τα πλεονάσματα. Μένει σε εκκρεμότητα το θέμα του Κινάλ, κυρία Γιαννακοπούλου. Ναι, βεβαίως. Δεν θα μου ξεφύγετε. Όχι, βεβαίως. Εδώ πέρα είμαι. Δεν θέλω να ξεφύγω καθόλου. Ίσα θέλω να σας απαντήσω. Στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, κύριε Κοτρότσο, να κάνω μια ερώτηση και για την άλλη εγκύκλιο. Γιατί ακούσαμε για την εγκύκλιο για τις χείρες, αλλά υπάρχει και μια άλλη εγκύκλιο που έχει απασχολήσει αυτές τις πρώτες 8 μέρες και είναι η εγκύκλιο κατάργηση του ΆΜΚΑ για τους μετανάστες ναι, και πολίτες τρίτων χωρών, ναι, εν πάση περιπτώσει, να μας πει και ο κ. Μηταράκης ότι είναι στον τομέα ευθύνης. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει μια νομοθεσία στην Ελλάδα εδώ και λίγα χρόνια, η οποία έδινε ένα προσωρινό αριθμό σε αυτούς που είναι πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτή η διαδικασία δεν εφαρμόστηκε ποτέ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές τώρα του Ιουλίου, πέρασε μια εγκύκλιο το Υπουργείο Εργασίας να δίνεται ΆΜΚΑ, που είναι ένα οριστικό μόνιμο νούμερο που δίνει δικαιώματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην υγειονομική περίθαλψη, χωρίς κριτήρια. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μπαίνει στη χώρα για λίγες μέρες μπορούσε να πάει, χωρίς να έχει δικαίωμα παραμονή στη χώρα μας, να εκδώσει ένα μόνιμο αριθμό το οποίο του έδινε μόνιμα δικαιώματα.
αναστήλαμε αυτή την εγκύκλιο, η οποία σας θυμίζω, όπως είπα και πριν, ότι βγήκε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς να υπάρχει κανένας σχεδιασμός, και θα επανέλθουμε ως Υπουργείο, ώστε να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός για αυτούς που είναι νόμιμα στη χώρα μας, αυτούς που δικαιούνται ιδιαίτερης προστασίας και αυτούς οι οποίοι πλέον κατοικούν με άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα δεν θα μπορούν να πάρουν άμκα. Όσοι δικαιούνται βάσει τη διαδικασία ασύλου. Συνεννοηθήκαμε. Συγχωρείτε. Το αν δικαιούνται άσυλο είναι άλλη συζήτηση. Δεν το Υπουργείο Εργασίας δεν είναι Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας να κρίνει ποιος δικαιούται άσυλο στην Ελλάδα και ποιος όχι. Ναι, δεν τα έχετε μεταφέρει όλα στο δημόσια τάξη. Υπάρχει λοιπόν. Υπάρχει υπάρχει όσοι δικαιούνται άσυλο θα παίρνουν άμκα. Βεβαίως. Όσοι δικαιούνται άρα παραμονή στη χώρα. Αυτή σε ποιους έδινε άμκα τελικά. Σε οποιονδήποτε είχε μπει νόμιμα ή παράνομα στη χώρα, είχε έρθει παράδειγμα από την Αλβανία για λίγες μέρες, μπορούσε να βγάλει έναν άμκα και να πάει στο νοσοκομείο στα Γιάννα, να κάνει μια δωρεάν εγχείρηση και να γυρίσει στην Αλβανία. Παράδειγμα είπα. Δεν υπήρχε κανένα κριτήριο, καμία διαδικασία. Και γι' αυτό, γι' αυτό αντιδράσανε οι υπάλληλοι των ΓΕΠ. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Μηταράκη? Είχαν πει σε απεργία οι υπάλληλοι των ΓΕΠ και αντιδρούσαν ότι δεν υπήρχαν κριτήρια. Ναι, οποιοδήποτε μπορούσε να πάρει άμκα. Είχαν καταργήσει οποιαδήποτε λογική διαδικασία ενός ευνομούμενου κράτους. Εννοείται ότι όποιος μένει νόμιμα και μόνιμα στη χώρα μας δικαιούται πρόσβαση. Αλλά όχι χωρίς κριτήρια. Και γιατί, κύριε Παπά, να σας ρωτήσω, γιατί ήρθε αυτή η εγκύκλωση? Πώς πήγαινε στο ΚΕΠ και έβγαζε άμκα, δηλαδή? Δεν είχε παραστατικά, δεν είχε έγγραφα τα οποία πιστοποιητικά που έπρεπε να παραδώσει? Και εγώ για να βγάλω άμκα δεν αρκείται αυτό, μου χρειάζομαι κάποια έγγραφα. Η εγκύκλωση λοιπόν είχε καταργήσει το κριτήριο ότι έπρεπε να δείξεις ότι διαμένεις μόνιμα στη χώρα. Μισό λεπτό. Και σας εσύ, αν αύριο δηλαδή, το πρωί μόνο λοιπόν. Αν υπάρχει, βγάζει άμκα. Αν αύριο το πρωί. Φαίνεται... Όχι, προσπαθώ να το καταλάβω. Ναι. Γιατί αν έχετε δίκιο, όντως υπάρχει μία μαύρη τρύπα. Αλλά μου φαίνεται περίεργο αυτό που λέει και ο Κώστας. Αν αύριο το πρωί πάμε σε ένα ΚΕΠ να βγάλουμε άμκα, θα μας ζητήσουν μία σειρά από έγγραφα. Πώς έμπαινε δηλαδή, είτε από την Αλβανία, είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα, οποιοδήποτε δηλαδή, έφευγε από τα Τύρανα, πήγαινε στα Γιάννενα, έβγαζε άμκα, πήγαινε στο Πανεπιστημίο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, έκανε εγχείρηση και γύριζε πίσω. Είχε, με τι χαρτιά? Αυτή η εγκύκλειος είχε αφαιρέσει αυτό τον έλεγχο που περιγράφεται. Και είναι μια εγκύκλειος που δεν εφαρμόζεται ποτέ στην πράξη. Γιατί, είναι μια εγκύκλειος... Γιατί ίσχυε για μας και δεν είναι. Δεν θα ίσχυε αυτά δηλαδή, να ρωτήστε για οποιοδήποτε αυτά άλλο πρόσωπο. Αυτά πρέπει να ρωτήστε αυτούς που υπογράψαν αυτήν την εγκύκλιο. Και αυτό που είπε ο κύριος Βρούτσης και μπορεί, εγώ, αλλά μου φαίνεται, κύριε Κοντρώσιο, είναι ότι αναστήλαμε αυτή την εγκύκλιο μέχρι να βγει μια σωστή διαδικασία η οποία να δίνει σε αυτούς που δικαιούνται παραμονής, φυσικά, το δικαίωμα πρόσβασης στον άμκα. Χωρίς αλλά αυτή την εγκύκλιο, να σας πω ένα παράδειγμα. Αυστραλοί πολίτες, επειδή δεν αναγράφεται το πατρόνιμό τους στα χαρτιά τους, δεν μπορούσαν να πάρουν άμκα. Και τώρα που έχει ανασταλεί, δεν μπορεί να πάει. Κοιτάξτε, ένας Αυστραλός, δηλαδή. Κύριε Παπά, κύριε Παπά, λέτε ότι ίσχυε ακριβώς έτσι όπως το είπαμε, ότι όποιος ήθελε να μέσα και έβαλε άμκα. Με συγχωρείτε, κύριε Παπά. Ένας Αυστραλός ο οποίος έχει άδεια παραμονής στην Ελλάδα, στην ελληνική άδεια παραμονής αναφέρονται όλα τα στοιχεία αυτά. Όταν κάνει την αίτηση για να αποκτήσει ελληνική άδεια παραμονής, αυτός που δικαιούται βίζα από την Αυστραλία, γιατί δεν δικαιούνται όλοι, η Αυστραλία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι αυτόματο το δικαίωμα, αυτός που υποβάλλει άδεια και παίρνει βίζα για να μείνει στην Ελλάδα, στη βίζα του υπάρχει και το πατρόνιμο και παίρνει. Το πρόβλημα είναι ότι παίρνανε άμκα αυτοί που δεν είχαν παραμονή. Αυτό λοιπόν πρέπει να διορθώσουμε και θα το διορθώσουμε με μια νέα εγκύκλωση. Άρα στο εξής, ποιοι θα παίρνουν άμκα στο εξής? Αυτοί που έχουν δικαίωμα μόνιμης παραμονής στη χώρα μας. Αυτοί που έχουν βίζα, αυτοί που έχουν άδεια παραμονής, αυτοί που έχουν άσυλο, αυτοί που έχουν δικαίωμα να μένουν στη χώρα. Ο Αυστραλός που έρθει στην Ελλάδα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνετε. Αυτοί που θα αποκτήσουν ηθαγένεια μόνο, για παράδειγμα. Όχι, όχι. Αυτοί που διαμένουν μόνιμα. Ο Αυστραλός που ανέφερε ο κ. Παπάς, άμα έρθει στην Ελλάδα και πάρει βίζα και άδεια παραμονής και εργασίας, φυσικά δικαιούται να βγάλει άμκα. Αν δεν έχει άδεια παραμονής και εργασίας και έχει μπει ως τουρίστας στη χώρα μας για 30 μέρες και πρέπει να φύγει από τη χώρα, 90 πόσες είναι ο τουρίστας από την Αυστραλία. Αυτός δεν έχει δικαίωμα πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, ναι, με ενημερώνουν. Με ενημερώνουν. Αν πάθει ένα ατύχημα. Με ενημερώνουν. Έχει ταξιδιωτική ασφάλεια. Ναι, ναι. Και υπάρχουν διακρατικές ασφάλειες. Μισό λεπτό. Γιατί η συζήτηση φαίνεται ότι έχει ανάψει το ενδιαφέρον. Με ενημερώνουν ότι ο κύριος Πετρόπουλος που λέγαμε πριν έχει κάνει μια ανάρτηση στο Twitter, παρακολουθώντας και την εκπομπή, που λέει ότι οι συντάξεις χειρίας αφορούν 40.000 άμεσους δικαιούχους και 80.000 προστατευόμενα μέλη και όχι 150.000 όπως είπα εγώ. Λέει 120.000. Ναι, μαζί με τα προστατευόμενα, 40 και 80. Σώμη, κάθε πρόσωπο για δε λέει είναι την αυτόνομη εφαρμογή, απόφαση. Ναι, για δε λέει την εφαρμογή,
δεν χρειάζεται εγκύκλιος, αλλά όπως γράφει στο Twitter, σχετικό επεξηγηματικό έγγραφο και εντολή, σχετική εντολή της, του Γενικού Γραμματέα. Τέτοια εντολή με αυτόν τον τρόπο έχει άδικο γίνεται η διαδικασία. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Αυτή η εντολή που λέει ότι πρέπει να έχει βγει, δεν έχει βγει. Μην μπερδεύουμε τότε το διαδικαστικό, εγκύκλειος χρειάζεται, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Επίσης, και 120.000 είναι, μεγάλο νούμερο είναι και αυτό. Επίσης, επίσημα στοιχεία τα περιμένουμε από τον ΕΦΚΑ για το ακριβές νούμερο. Επίσης με ενημερώνουν ότι και 8.000, συγγνώμη, 8.000 προστατευόμενα μέλη έγραψε ο κύριος Πετρόπουλος, όχι 80.000, έκανα λάθος εγώ, 40 και 8.000 προστατευόμενα μέλη. Δεν είναι αυτά τα στοιχεία που έχουν λοιπόν, τον ΕΦΚΑ, αλλά εμπάσχεδος, δεν είναι αυτή η ουσία. Ναι, ναι, όχι, έχει ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι... Η ουσία είναι ότι δεν έχει εκδοθεί η πράξη που αναφέρει και ο ίδιος το τίτλο ότι έπρεπε να έχει βγει. Αυτή είναι η ουσία. Για δε... Και γι' αυτό δεν πληρώθηκαν αυτό το μήνα. Για δε το άλλο θέμα με ενημερώνουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ΆΜΚΑ είναι να είναι κάτοχος εγγράφου ετούντος ασύλου. Αυτό δεν είναι, ειδικό, είναι ένα ειδικό τρίπτυχο αυτό, όπως μου λένε. Άρα και αυτό συνήθως γινόταν συνοδεία δικηγόρου από... μόνο τους μετανάστες. Και αυτό γινότανε, λέει συνήθως, συνοδεία δικηγόρου από μη κυβερνητική οργάνωση. Για να εκδοθεί αυτός αυτό. Που έκανε αίτηση ασύλου δεν σημαίνει ότι έχει πάρει άσυλο, φαντάζομαι. Αυτό το καταλαβαίνει ο κ. Πετρόπουλος. Ότι... αυτό δεν αφορά τον κύριο Πετρόπουλο. Όχι, αίτηση ασύλου. Για το tweet του κύριου Πετρόπουλου ήταν για το θέμα. Το άλλο είναι πληροφόρηση που μου έρχεται και τη θέτω υπόψη σας. Αίτηση ασύλου μπορεί να υποβάλει ο οποιοδήποτε και χωρίς να συντρέχει οποιοδήποτε λόγος. Οποιοδήποτε ξένος βρίσκεται στην Ελλάδα μπορεί να πάει να υποβάλει αίτηση ασύλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιούται. Λοιπόν, τώρα. Θέλετε να τοποθετείτε σε κάτι ή να μπούμε, στα θέματα. Εγώ θα ήθελα από τα δύο θέματα που έχει για να πει. Το θέμα. Προς τον κύριο Παπά. Στο ένα, απαντήσει γιατί λέω στο ένα, γιατί δύο θέματα του κύριου Πετσίτη και του κύριου Κρέτσου. Για να μην τα αφήσουμε έτσι, γιατί είμαι σίγουρος ότι θέλει να απαντήσει ο κύριος Παπάς. Στον κύριο Πετσίτη, τον έχω ακούσει και εγώ με τα αυτιά μου, έχει απαντήσει πολλές φορές και ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος στην τελευταία του προεκλογική συνέντευξη. Στάμε κύριο Κρέτσου, επειδή είναι πρόσφατο. Τέλος πάντων, οι ακροατές, οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη, συνήθεια ραδιοφωνική τώρα. Υπάρχει και δήλωση του ιδίου του κ. Κρέτσου, έτσι. Ναι, ξέρω, έχω διαβάσει μακρό και ελέστατη, αλλά η ουσία είναι από ό,τι αντιλαμβάνομαι ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία από ό,τι λέει ο ίδιος βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης, η οποία ποινική δίωξη λέει μετά από μηνυτήρια αναφορά της Νέας Δημοκρατίας βουλευτών, της ή ενόλο, δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως τόσο της Νέας Δημοκρατίας, που λέει ότι στη διαδικασία για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών, ο κ. Καλογρίτης επιδεκτικούσε μία από τις τηλεοπτικές άδειες, δεν δικαιολογούσε τα χρήματα βάσει τοποθετήσεις και έπρεπε να λειτουργήσει σωστά. Έπρεπε να ελεγχθεί από την Τράπεζα Αττικής. Έπρεπε να ελεγχθεί, δεν ελέγχθηκε και άρα έκανε κακό στη δουλειά του κ. Κρέτσου. Έγινε κανονικός έλεγχος, έκαναν όλα τα κανάλια αίτηση ακύρωσης απέναντι στην άδεια του κ. Καλογρίτσα. Αυτές οι αιτήσεις ακύρωσης δεν έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο κ. Καλογρίτσας παρουσίασε και τα έξτρα στοιχεία που ζήτησε η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Όταν δεν μπόρεσε να καταβάλει το τίμημα, απεκλείστηκε το διαγωνισμό. Δηλαδή, η υπογραφή του Κρέτσου υπάρχει κάτω από το έγγραφο που λέει «Αποκλείεται ο Καλογρίτσας από το διαγωνισμό». Για την διαδικασία αυτή πρέπει να σας πω ότι είμαστε περήφανοι. Πρέπει να απολογηθούν και Πασό και Νέα Δημοκρατία που δεν υπήρχαν άδεια. Γιατί γελάτε, κύριε Γιανακοπούλου? Αυτό που λέτε νομίζω ξεπερνάει τα όρια της Ήπειρος. Αλλά εντάξει, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θα τοποθετηθώ. Να απολογηθούμε εμείς για τη διαδικασία παροδία που κάνετε. Επιμένετε να λέτε ότι ήταν σωστός ο τρόπος που το διαχειριστήκατε. Η δική μας διαδικασία διασφάλισε για το δημόσιο 250 εκατομμύρια και με υπογραφή του ομιλούντος τα ιδιωτικά κανάλια έχουν πληρώσει 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν αδειοδοτήσεις. Κανάλια, με τον τρισκατάρα το 43-39, αυτός ο νόμος έδωσε άδειες στην ελληνική ιδιωτική τηλεόραση. Εγώ αναρωτιέμαι πάντως, κύριε Παπά, αν όλα είναι καλώς καμωμένα, γιατί εμπλέκεται η δικαιοσύνη για δύο συνεργάτες σας. Καλώς καμωμένα αν είναι όλα, για ποιο λόγο ανέσυρε από το αρχείο η δικαιοσύνη αυτές τις υποθέσεις? Για το θέμα του Κρέτσου. Για πείτε μου τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Στο αρχείο. Δεν ξέρω η δικαιοσύνη αν βρέθηκε μπροστά σε νέα στοιχεία. Λοιπόν, είχε μπει στο αρχείο λοιπόν αυτή η υπόθεση. Αυτή η υπόθεση λοιπόν έχει ολοκληρωθεί. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με ομόφωνη προανάκριση. Ελάτε, βρε παιδιά. Θέλετε να βγάλετε απόφαση εσείς και για τη δικαιοσύνη? Ναι, είχε μπει στο αρχείο. Την ανέσυρε ένας δικαστικός συγκεκριμένος, μάλιστα. Εντάξει. Βεβαίως όλα ανακριθούν. Για αυτή τη διαδικασία λοιπόν σας λέω, η οποία με ομόφωνη απόφαση... Έτσι λέει πάντως, ότι βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης, αν και το δημοσίευμα, συγγνώμη κύριε Παπά, το δημοσίευμα Κώστα, το αρχικό ήταν περί άσκησης ποινικής δίωξης και λέει ότι δεν είναι ακριβές. Το πρώτο στάδιο είναι προανάκρισης. Πράξεις, ενώ μιλάμε για πλημελήματα. Ωραία. Λοιπόν, αυτή η ιστορία νομίζω έχει κρυθεί και έχει καταλάβει και ο ελληνικός λαός ότι εδώ πέρα υπήρχε το νταραβέρι του αιώνα.
το παρεδώσε του αιώνα μεταξύ Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Όσο υπάρχει ανοιχτή ποινική υπόθεση, δεν έχει κρυθεί τίποτα, κύριε Παπά. Η δικαιοσύνη έχει κρυθεί, λοιπόν, έκρινε και το ΣΤΕ ότι τα κανάλια πρέπει να έχουν άδειες. Το ΣΤΕ δεν έκρινε το ποινικό. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν άδειες. Όχι όμως με το δικό σας τρόπο. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν άδειες. Όχι όμως να μοιράζετε εσείς τις άδειες. Βεβαίως και πρέπει. Αλλά όχι με το ποιους εσείς τα ορίσετε. Με βάση μια εξαίρεση. Θέλετε να θυμηθούμε όλο αυτό τον τρόπο που έγινε με τους καναλάκους. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε, λοιπόν, ήταν ο μοναδικός τρόπος ο οποίος αποδείχθηκε ότι μπορεί να γίνει αδειοδότηση. Με ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είπε, επειδή έγινε ο διαγωνισμός αυτός, βάζω και εγώ το ύψος του τιμήματος εκεί που αυτή η μοναδική διαδικασία, η διαγωνιστική αποφάσισε. Δηλαδή, τι είπε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, να σας θυμίσω, ότι για την κάθε άδεια πρέπει να καταβάλει κάθε ένα στο δημόσιο 35 εκατομμύρια ευρώ. Τι ήταν τα 35 εκατομμύρια ευρώ? 35 εκατομμύρια ευρώ ήταν ο μέσος όρος του τιμήματος που έβγαλε ο διαγωνισμός τον οποίο κάναμε εμείς. Έχει λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν αδειοδοτημένα κανάλια μετά από 30 χρόνια στην ελληνική τηλεόραση και κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε κι εμείς ποια τηλέφωνα σηκώθηκαν για 30 χρόνια, ποια τηλέφωνα σηκωνόντουσαν, ποιες πιέσεις ασκούνταν και τα κανάλια λειτουργούσαν χωρίς άδεια και χωρίς να καταβάλουν το φόρο διαφήμισης. Η προσπάθεια να περιορίσετε τα κανάλια. Λοιπόν, θέλω να σας προκαλέσω λοιπόν μεγάλη τώρα. Μεγάλη Σιμαλαΐων δεν πίναμε εμείς τέτοιες πρέσεις, κύριε Παπά. Να μην υπάρχει πολυφωνία. Εμείς δεν πίναμε τότε καφέ. Συγγνώμη, δεν είναι ξυπνάδες. Λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Όχι από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και αυτό είναι. Είχαμε δηλώσεις επανειλημμένες τελεχών δικών σας που λέγανε ότι δεν θα συνενέσουμε στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η πρώτη εφαρμογή του νόμου, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή ο 43-39 στην πρώτη του εκδοχή, έλεγε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διεξάγει το διαγωνισμό. Πήγαμε στη διάσκεψη των Προέδρων, δεν θέλατε να βγάλετε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, γιατί μας λέγατε θα το κάνουμε όταν πείτε ότι οι άδειες θα είναι άπειρες. Θα ήταν πάρα πολύ αστείο να δούμε τώρα ή την κυρία Γεννηματά ή τον κύριο Μητσοτάκη να λένε στην Ελληνική Βουλή αυτά που λέγανε τότε. Ξέρετε τι λέγανε τότε? Ότι πρέπει να είναι άπειρες οι άδειες. Θα είναι δυνατόν να, βγει να επαναληφθούν. Ένας διαγωνισμός με την κυβέρνηση να έχει καθορίσει τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών, ναι, σε ένα νούμερο το οποίο από ό,τι φαίνεται η αγορά έκανε λάθος. Όχι, δεν έκανε. Γιατί εμφανίστησαν και πλήρωσαν το ποσό που τέθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ναι, πολύ περισσότερα κανάλια, όχι, από αυτά που είπατε. Είναι 5 τα κανάλια, βγάλαμε 4 άδειες για την αρχή. Με συγχωρείτε, και εσείς μας λέγατε να τις κάνουμε 14 και 24. Μην κάνετε τώρα όσο υπήρχε ενδιαφέρον και θέλανε να πληρώσουν. Δεν αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το θέμα. Μην κάνετε ότι δεν θυμάστε. Αποδείχθηκε λοιπόν και με όρους αγοράς και με όρους τεχνολογίας ποια είναι τα όρια. Δεν γίνεται τώρα. Όλο τεχνολογία δεν υπάρχει. Όλο τεχνολογία δεν υπάρχει. Προσπαθούν προφανώς αυτό το πράγμα να μην το αντιμετωπίσουν. Σας απάντησα και για τον κύριο Κρέτσο. Σας απάντησα και να το πείτε και στην εφημερίδα στην οποία εργάζεστε. Είπατε ότι είχε λάθος. Να πω στην εφημερίδα που εργάζομαι να μην γράφει για την ποινική δίωξη που ασκεί ένας δικαστικός. Όχι, να γράφει κανονικά. Να το πείτε στο στοιχείο του ρεπορτάζ. Να το πάρετε το στοιχείο του ρεπορτάζ. Φυσικά και το πάρω. Να δώσουμε και μια συνέχεια τι θα γίνει με την ποινική δίωξη. Μην τα αφήσουμε εκεί. Όταν έχει μια συνέχεια θα την δώσουμε. Δεν πήρε άδεια ο συνέχεια. Συνέτερος του κύριου Θεοδωρικάκου. Είναι συνέτερος του κύριου Θεοδωρικάκου. Σε ιδιωτικές εταιρείες. Μάλιστα. Συνέτερος του Υπουργού Εσωτερικών είναι ο κύριος Καλογρίτσας. Ο οποίος δεν πήρε άδεια. Ήταν. Ο οποίος δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Ήταν. Δεν έχω ακούσει να μην είναι μαζί στη συγκεκριμένη εταιρεία. Η δικαιοσύνη του κύριου Κρέτσο έπρεπε, όχι του κύριου Θεοδωρικάκου. Το ίδιο δεν ερευνούσε. Τώρα θέλετε να θυμηθούμε τους λαγούς. Θέλετε να θυμηθούμε επιχειρηματίες που είχαν μπει μέσα και είχαν πει: εγώ μπήκα για το λαγό, για να κάνω το λαγό. Θέλετε να θυμηθούμε όλη αυτή τη γελιότητα τη διαδικασία με τους καναλάκες κλειδωμένους, όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία είναι. Την αντισυνταγματικότητα που έβγαλε το ΣΤΕ. Την αντισυνταγματικότητα του ΣΤΕ. Είναι και το ΣΤΕ διαπληγό. Λοιπόν, εγώ δικαιώσει η εξέλιξη. Μη ρίξετε το επίπεδο. Το ΣΤΕ δεν είναι διαπληκτικό. Δικαιώσει η εξέλιξη. Βγήκαν οι αποφάσεις του ΣΤΕ, ξαναγίνανε προσφυγές. Ακυρώθηκαν όλες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον νόμο το δικό μας. Ναι, γιατί αναγκαστήκατε να τον κάνετε σωστά το διαγωνισμό. Να τουλάχιστον πιο σωστά τον τρόπο που είχατε πάει στην αρχή να ελέγξετε τα πράγματα. Και αυτή η μία φορά όρισε το ΣΤΕ. Κατέπεσε στο ΣΤΕ. Κύριε Παπά, κατέπεσε στο ΣΤΕ. Με τα δικά μου τα μυαλά ή με την απόφαση του ΣΤΕ. Θα μας τρελάνετε τελείως. Ποτέ δεν θα είχαμε άδειες. Λοιπόν, κύριε Μηταράκη, πάμε πάλι από την αρχή. Πολλούς παράλληλους διαλόγους έχουμε εδώ. Ναι, ναι, αλήθεια. Βούλα, απλώς επειδή βλέπω, αυτό κοιτάζω τώρα. Για το θέμα το ΑΜΚΑ. Υπάρχουν πολλά μηνύματα από τους τηλεθεατές. Φαντάζομαι ότι η δικαιοσύνη θα διερευνήσει. Και αν έχει ζημιωθεί στρατηγικά το δημόσιο. Από τη μη καταβολή τιμήματος για τις άδειες. Ή από τη μη εισπράξη του φόρου διαφήμισης.
τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, διότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχασε το δημόσιο. Κύριε Μηταράκη, θέλω να έρθω για δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ το γνώριζα, ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το τι θα του συμβεί αύριο. Ερώτηση λοιπόν, πότε θα αναρτηθούν τα ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης από τον ΕΦΚΑ, που καθυστερούν, λέει, για περίπου 7 μήνες. Φίλος τηλεθεατής, συνταξιούχος, τραπεζικός. Θα σας απαντήσω αυτό. Έχουμε να το πούμε κάτι. Βεβαίως. Την Πέμπτη έχουμε μια σύσκεψη με τη μηχανοργάνωση. Θέλω να βγουν πρώτα οι συντάξεις κυρίας. Αυτό θέλει μερικές εβδομάδες. Μόλις βγουν οι συντάξεις κυρίας, η επόμενη προτεραιότητα στα συστήματα είναι να βγουν τα καθαριστικά. Δεν θέλω να καθυστερήσουν οι συντάξεις κυρίας λόγω των εκαθαριστικών, αλλά αμέσως μετά πρέπει να βγουν τα καθαριστικά. Άρα από Σεπτέμβριο καταλαβαίνω εγώ, έτσι, ελπίζω, με βάση αυτά ελπίζω, που μου λέτε. Θα μας δώσουν χρονοδιάγραμμα την Πέμπτη. Έχουμε ζητήσει σήμερα εγγράφως τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Ωραία. Περιμένουμε την Πέμπτη να μας πούνε ακριβώς ο ΕΦΚΑ τι μπορεί να κάνει. Άλλη ερώτηση, λέει, και αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση. Τι θα κάνετε για τις εκκρεμείς συντάξεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που καθυστερεί επίσης ο ΕΦΚΑ. Ο συγκεκριμένος τηλεθεατής λέει εσκεμένα την έκδοση των εγκυκλίων που απαιτούνται παρότι πέρασαν 3 και χρόνια από την ψήφιση του 43-87 του 2016. Βρήκαμε στο υποχρεώνοντας τους αξιούχους να ζουν με προσωρινή σύνταξη. Βρήκαμε στο Υπουργείο ένα τεράστιο κενό σε θέματα εγκυκλίων. Ο ΕΦΚΑ έχει αποστείλει πάρα πολλά ερωτήματα εδώ και 3 χρόνια στην πολιτική ηγεσία και δεν εξέδιδε η πολιτική ηγεσία τις απαραίτητες εγκύκλιους. Έχω ζητήσει να καταγραφούν όλες, αύριο θα έχουμε τη λίστα όλων των εκκρεμωτήτων. Στόχος μέχρι τον τέλη Αυγούστου να βγουν όλες οι εγκύκλοι που εκκρεμούν για να μπορέσει ο ΕΦΚΑ και αυτές τις ειδικές κατηγορίες να αρχίσει να εκδίδει. Βέβαια, για τις συντάξεις δημοσίου πήγαμε με τον κύριο Υπουργό προχτές στην Κάνικος, που είναι το παλιό Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τώρα ΕΦΚΑ, που εκδίδει συντάξεις, και βρήκαμε ότι έχουν μείνει μόνο 18 υπάλληλοι οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να εκδίδουν συντάξεις και εκκρεμούν πάνω από 100.000 συντάξεις δημοσίου, και από αυτές περίμενε το ΕΦΚΑ να τις βγάλει με 18 υπαλλήλους. 18 υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ. Στο τμήμα που βγάζει συντάξεις του δημοσίου τομέα. Δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, οι οποίοι περιμέναν να βγει. Νομίζω ότι τροφοδοτήσατε πολύ τον κύριο Πετρόπουλο απόψε, που ήδη σας απαντάει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό είναι και μια παραδοχή ότι χρειάζεται ενίσχυση υπηρεσίες, έτσι. Χρειάζεται ενίσχυση υπηρεσίες, χρειάζεται τεχνολογία, χρειάζεται να απαντηθούν οι εγκύκλοι. Εδώ θα ισχύσει το 1:5 παραδείγματος χάρη. Γιατί αυτό που λέει ο κύριος Παπάς είναι ένα δίκιο και είναι ένα ζήτημα που μονίμως θα το βρίσκετε μπροστά σας ως νέα κυβέρνηση. Εάν ισχύσει το 1, παντού διαπιστώνετε και εσείς ότι υπάρχουν ελλείψεις στο δημόσιο. Άρα δύο τινά μπορούν να συμβούν, κατά τη γνώμη μου. Ή θα εφαρμόσετε μια χειρουργική κινητικότητα ώστε εκεί που υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, αν υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες, να μετακινηθούν στις υπηρεσίες που χρειάζονται, αλλά προσπαθώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να βρεθεί εξειδικευμένο προσωπικό για τον ΕΦΚΑ από άλλες υπηρεσίες, ή πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Αλλά προσλήψεις με το 1:5. Και όταν έχετε δώσει προτεραιότητα, κύριε Μηταράκη, στους αστυνομικούς, δεν λέω αδίκως, δικαίως. Ναι, προς το παρόν έχουμε ακούσει για 1.500 προσλήψεις σε αστυνομικούς. Και στην παιδεία και στην υγεία, λοιπόν, θα υπάρχουν προσλήψεις. Ναι, εάν και στην παιδεία πρέπει να γίνουν και θα γίνουν. Και στην υγεία πρέπει να γίνουν και θα γίνουν. Και στα ασφαλιστικά ταμεία, καλή ώρα, ΕΦΚΑ, πρέπει να γίνουν. Πώς θα γίνει με το 1:5? Πολύ καλή ερώτηση. Η προτεραιότητα είναι στην ελληνική αστυνομία, αν θυμάμαι προεκλογικώς. Παιδεία, υγεία, ασφάλεια. Ασφάλεια, ακριβώς. 1.500 αστυνομικούς δεν είχατε υποσχεθεί ότι και στην παιδεία, θα προσλάβετε και στην άμεσα. Να σας πω κάτι, να σας πω, κύριε Κρότσο. Έχουμε βάλει στόχο το 1/3 των συντάξεων το καλοκαίρι του 2020, οι πιο απλές υποθέσεις, αν θέλετε, να βγαίνουν πλήρως ηλεκτρονικά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία, τα θέματα που τα ξέρει πολύ καλά και ο κ. Παπάς, και μπορούν αυτές να διευκολύνουν τη δημόσια διοίκηση, κυρίως αρχικά σε υποθέσεις οι οποίες δεν είναι πολύπλοκες. Και να αξιοποιήσεις το ανθρώπινο δυναμικό, τους έμπειρους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, για αυτές τις υποθέσεις που είναι παράλληλες συντάξεις, διαδοχικές συντάξεις, εκεί που χρειάζεται. Άρα, το έμπειρο ανθρώπινο. Να κρατήσω μια θετική τοποθέτηση ως προς τα έργα τα ψηφιακά τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ. Φαντάζομαι ότι θα είναι μέσα στις προθέσεις του κύριου Μηταράκη και του
κύριο Βρούτση. Και του κύριου Βρούτση και του κύριου Πυρακάκη. Να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Όχι μόνο να ολοκληρωθούν ότι υπάρχει ήδη, αλλά κυρίως να δούμε και επιπλέον τι χρειάζεται, ώστε ο πολίτης να μπορεί, παραδείγματος χάρη, να εξυπηρετείται από τον ΕΦΚΑ, χωρίς να χρειάζεται να πάει να περιμένει για ώρες και ώρες στα καταστήματα του ΕΦΚΑ. Έχουμε το εξής πρόβλημα. Υπάρχουν υπηρεσίες που εκδίδουν συντάξεις και αντί να μπορούν οι υπάλληλοι που είναι εκεί να αφιερώνουν το 8ωρό τους στην έκδοση συντάξεων, αφιερώνουν τη μισή μέρα στο να απαντάνε ερωτήματα. Γιατί απαντάνε ερωτήματα πολιτών που δικαίως πάνε στις υπηρεσίες, διότι το 1555 δεν δουλεύει, η υπηρεσία που δημιουργήθηκε η Ήρυδα, το κέντρο εξυπηρέτησης δεν δουλεύει, η ηλεκτρονική διαδικασία να κάνεις ένα συγκεκριμένο ερώτημα και να πάρεις μια συγκεκριμένη απάντηση δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το προσωπικό του ΕΦΚΑ που έχει επιφορτιστεί με την έκδοση συντάξεων να κάνει εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό πρέπει να το διαχωρίσουμε και πρέπει να δώσουμε έμφαση χρησιμοποιώντας και τεχνολογία. Ένα σύγχρονο call center που αυτή τη στιγμή δεν έχει ο ΕΦΚΑ, ώστε να απαντάει συγκεκριμένα, εξατομικευμένα ερωτήματα, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να πάει ο ίδιος στο κατάστημα και να περιμένει τις ώρες. Κύριε Παπά, ένα σύντομο σχόλιο για να περάσουμε λίγο. Έχουν δρομολογηθεί πάρα πολύ σημαντικά έργα και βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτελούνται αυτή τη στιγμή για την ψηφιοποίηση του δημοσίου. Πολύ πρόσφατα υπογράψαμε και την σύμβαση για το έργο Σύζευξης 2. Τη διασύνδεση δηλαδή όλων των φορέων του δημοσίου με υπερυψηλές ταχύτητες και βεβαίως έχει δρομολογηθεί και εκτελείται αυτή τη στιγμή, θα παραδοθεί σε 9 μήνες, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφου στο δημόσιο. Πάνω σε αυτό το έργο, ο σχεδιασμός ο δικός μας έλεγε ότι θα χτιστεί η Εθνική Ψηφιακή Πύλη. Ελπίζω και εύχομαι αυτός ο σχεδιασμός να μην τεθεί ενώπιον. Με τον κύριο Πιερακάκη έχετε μιλήσει καθόλου? Συζητήσαμε. Στην παράδοση παραλαβή. Συζητήσαμε αναλυτικά. Είχαμε μία ανοιχτή συζήτηση βεβαίως. Του είπα ποιοι ήταν οι δικοί μας σχεδιασμοί, τώρα έχουν την ευθύνη αυτή, νομίζω όμως η ότι... Η πρώτη εικόνα που είχατε ποια είναι? Η πρώτη είστε εικόνα... νέοι άνθρωποι και οι δύο, νεότερος βέβαια εκείνος. Η πρώτη εικόνα που είχα, εντάξει, προφανώς το ξέρει το αντικείμενο του άνθρωπος, θα φανεί ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Αλλά είναι απολύτως προφανές, επειδή είχαμε δεχτεί και αντιπολιτευτικά πειρά όταν ιδρύθηκε το Υπουργείο αυτό, και λέγανε μάλιστα ότι το έκανε και αλακάρτο Τσίπρας για να εξυπηρετήσει εμένα προσωπικά. Αυτή τη στιγμή δεν ακούγονται τέτοια πράγματα. Έχουν αντιληφθεί οι πάντες το πόσο κρίσιμο είναι αυτό το χαρτοφυλάκιο, πόσο κρίσιμο είναι να εξοπλιστεί με αρμοδιότητες και φορείς υλοποίησης για να μπορεί να κάνει οριζόντιες πολιτικές. Είχαμε δυστυχώς ένα φαινόμενο και στην ψηφιακή πολιτική που είχαμε σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα, το φαινόμενο του κατακαιρματισμού και του κακού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να κληρονομήσουμε παγωμένα κονδύλια 1,2 δις για έργα ψηφιακής πολιτικής. Λοιπόν, αλλά αυτά τώρα είναι παρελθόν. Το θέμα της ψηφιοποίησης είναι σημαντικό και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπά. Ότι είναι σημαντικό, είναι το μέλλον. Ζούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και είναι δυνατόν ουσιαστικά να μην μπορούμε να έχουμε ένα ψηφιοποιημένο κράτος προκειμένου με έναν πολύ πιο απλό τρόπο για τον πολίτη να βγαίνει. Είναι η σύνταξή του ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα μείνουμε στα αυτονόητα. Θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Οι διαδικασίες ηλεκτρονικές που έχει ο ΕΦΚΑ είναι πάρα πολλά χρόνια πίσω. Σήμερα. Είναι και πρόσφατος ο ΕΦΚΑ όμως. Κοιτάξτε, υποτίθεται η ρημιά. Σαν τεχνολογία λέτε εσείς. Δεν έγινε ενοποίηση στον ΕΦΚΑ. Αλλάξαν την ταμπέλα, τρέχουν ξεχωριστά τα τμήματα. Το πρώην Ταμείο Νομικών, το πρώην Ταμείο 1, το πρώην Ταμείο 2. Κοινοί κανονισμοί, κοινέ διαδικασίε δεν υπάρχουν. Δεν έχουν καν περάσει οι ενιαίοι κανονισμοί. Πάμε, Βούλα, αλλά... εσύ που παρακολουθείς πολύ και το ρεπορτάζ από παλιά του συγκεκριμένου χώρου. Κυρία Γιαννακοπούλου, θέλω να ξεκινήσουμε από την ερώτηση που έμεινε αναπάντητη πριν, όχι με δική σας ευθύνη. Λοιπόν, προσπαθώ να καταλάβω. Ακούω από την κυρία Εύα Καηλή, σχεδόν ενθουσιασμένη, να δηλώνει για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και για την συμμετοχή. Δεν είμαι ενθουσιασμένη. Μην με κάνετε να το βρω το tweet τώρα. Δεν είναι έτσι. Κυρία Γιαννακοπούλου. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι. Εντάξει, είναι η κρίση. Έτσι okay, είναι. Εντάξει. Αλλά εγώ διαφωνώ. Όσο ξέρω, δεν είναι έτσι. Ωραία, ας πούμε ότι είναι δημοσιογραφική αδεία. Λοιπόν, να το πούμε για τον κύριο Καμίνη τότε που είπε ότι στα θετικά τη μέχρι νέας, τον κύριο Καμίνη που επίσης δήλωσε. Του κυρίου Χρυσοχοίδη. Μπράβο. Λοιπόν, μέχρι την άλλη πλευρά που μιλούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Την παρέτηση του κυρίου Μαλέλη από γραμματέα. Εγώ θα σας πω το εξής. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και τον κύριο Ανδρουλάκη που είπε ότι δεν επετεύχθη ο στόχος. Θα σας κάνω και μια πρόσθετη πιο εξειδικευμένη ερώτηση. Βεβαίως. Η γραμμή μας είναι ξεκάθαρη. Και είναι η αυτόνομη πορεία μας. Η αυτόνομη πορεία του χώρου μας. Αντιλαμβάνομαι
ότι όσο όπως προεκλογικά έτσι και μετεκλογικά. Δεν το έχουν καταλάβει ούτε τα δικά σας τα στελέχη. Το έχουμε καταλάβει όλοι. Μα ο Μαλέλης άλλα λέει. Μα τώρα ο κύριος Μαλέλης, Ανδρουλάκης, εντάξει, διαφωνεί με την κυρία Γεννημάτα και αυτή τη στιγμή δεν είναι στη θέση στην οποία είναι. Είναι ξεκάθαρο. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης διαφωνεί με την κυρία Γεννημάτα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο Γιώργος Παπανδρέου διαφωνεί με την κυρία Γεννημάτα. Θέλετε να τα τσουβαλιάσουμε όλα. Όχι. Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει διαφωνήσει σε άλλο πράγμα. Δεν έχει διαφωνήσει με την αυτόνομη πορεία του χώρου μας. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Νίκος, δεν είναι καλό το αποτέλεσμα. Βεβαίως. Και η ίδια η Γεννηματά το είπε, η πρόεδρός μας. Είπε ότι θέλαμε κάτι περισσότερο. Όμως, και βεβαίως θα θέλαμε κάτι περισσότερο. Και βεβαίως θα θέλαμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Και βεβαίως μας προβληματίζει το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρατήσει ένα αξιόλογο, πολύ αξιόλογο ποσοστό και δεν υπέστη την στρατηγική ήττα την οποία εμείς ζητούσαμε. Όμως, άρα ως προς το στόχο της στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ δεν πετύχατε. Εγώ θα σας πω. Ναι, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους πάντα, κύριε Κοτρότσε. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Η αλήθεια είναι όμως, και αυτό δεν μπορεί να τα παραβλέψει κανένας, ότι δεχθήκαμε μία ανελαίτη πίεση και από τις δύο μεριές ετέθησαν πάρα πολύ σκληρά διλήμματα, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, που απευθυνόταν ξεκάθαρα στο δικό μας χώρο, όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει μία συγκεκριμένη στρατηγική λαιλασίας του δικού μας χώρου, και εμείς αντέξαμε. Σε κάθε περίπτωση. Και ας θέλαμε μεγαλύτερο ποσοστό. Αντέξαμε, είμαστε τρίτη δύναμη με διαφορά, έχουμε αυξήσει έστω κατά λίγο το ποσοστό μας και το μεγάλο ζητούμενο είναι η πορεία μας εφ' εξής. Γιατί εγώ δεν πείθομαι, κύριε Κοτρότσε, και πάρα πολλοί ακόμη κόσμος δεν πείθεται ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε πλέον να αλλάξει κοστούμι μετά από τη συγκυβέρνηση επί 4,5 χρόνια με τον κύριο Καμένο και με κομμάτι της δεξιάς και τώρα ξαφνικά θυμούνται πάντως ότι θέλουν να γίνουν κεντροαριστεροί ή ότι θέλουν να γίνουν επί 4,5 χρόνια μια χαρά διακυβέρνησαν μαζί επί 4,5 χρόνια συνεταιράγια στην εξουσία ήταν. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Επιτρέψτε μου, κυρία Κεχαγιά, μισό λεπτό να ολοκληρώσω τα σκέψεις. Κεντροαριστερά και κλείνω με αυτό. Η κεντροαριστερά δεν είναι ένας χωροταξικός, αν θέλετε, προσδιορισμός. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιά, το Πασόκ είναι κέντρο-κέντρο-αριστερά, επειδή έτσι είναι τοποθετημένοι στο χώρο. Είναι ιδεολογία, είναι αξίες και είναι αρχές. Και δεν είδα τα τελευταία 4,5 χρόνια καμία σοσιαλδημοκρατική ή κέντρο-αριστερή πολιτική χώρου από αυτού, μεριά. Από την κέντρο-αριστερά προς τα αριστερά. Ο κύριος Τσίπρας καμία στιγμή, ηγεμονία όχι. Δεν έχει σε επίπεδο. Περιμένετε να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα λίγο δύο θέματα. Είναι τελείως διαφορετικό θέμα το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρατήσει το ποσοστό του, ένα ποσοστό σοβαρό, και είναι τελείως διαφορετικό το εάν έχει την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Ποια κεντροαριστερά, κύριε Παπά, να σας ρωτήσω ευθέως, είστε κεντροαριστερός? Υπάρχει πουθενά, έχει δηλώσει κανένα ποτέ στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι κεντροαριστεροί σοσιαλδημοκράτες? Υπάρχει κάποιο κείμενο από τα συνέδριά σας? Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι Θεό πιστεύετε, να μας πείτε δηλαδή. Γιατί εδώ πέρα θα τρελαθούμε τελείως. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Τώρα το γεγονός ότι. Και να κλείσω με το εξής. Εάν ήταν ειλικρινής όλη αυτή, αν θέλετε, η στροφή του κύριου Τσίπρα, τότε είχε μια εξαιρετική ευκαιρία το Σεπτέμβρη του 2015. Μετά τις εκλογές, αντί να πάει κατευθείαν στον κύριο Καμένο και να φτιάξουν κυβέρνηση, τώρα να κάνει ένα ευρύ μέτωπο προοδευτικό και με το Πασό και με το Ποτάμι. Τώρα, επειδή έσφιξαν τα γάλα, τα θυμήθηκε και την κυρία Γιανακοπούλου, αλλά και τότε είχε προϋπάρξει κυβέρνηση με τον κύριο Καμένο. Όλοι σας οι πολιτικοί. Ο κύριος Τσίπρας έφτιαξε μια πολύ ωραία αριστερό-δεξιά. Και τώρα θέλει να μας πείτε για την κεντρική αριστερά. Είπα ότι έχω μόνο 5 λεπτά. Όχι, απλώς λέω ότι είχε προϋπάρξει η κυβέρνηση με τον Καμένο το πρώτο 8μήνο του 15. Και τι σημαίνει να πει αυτό? Πήρε αυτό νέα σημαίνει ότι θα πηγαίνατε, γιατί μας ετέθη αυτό το ερώτημα. Λέω αν θα πηγαίνατε. Εμείς με βάση βάλαμε πλάτη εμείς το και ψηφίσαμε εκείνο το καλοκαίρι, κυρία Κεχαγιά. Έχει βαρεθεί ο κόσμος, να ακούει συνέχεια τα ίδια πράγματα. Μια απάντηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει γιατί δεν πήγε μαζί τους το 2015 και το η τότε Δυσή, τώρα Κινάλ, να λέει γιατί δεν πήγε μαζί τους. Μετά την λες και θα πήγαινε κανείς. Αριστερά, δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Παπά, μια γρήγορη απάντηση για να κλείσω με τον κύριο Μηταράκη. Θέλω να πω καταρχήν το εξής, ότι οι εκλογές έβγαλαν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εμείς όποια λάθη κάναμε τα πληρώσαμε.
πήραμε ένα ποσοστό το οποίο ουδή τόλμησε να το χαρακτηρίσει. Λίγοι το χαρακτήρισαν. Λίγοι το χαρακτήρισαν. Αυτό που λέει, κύριε Γιαννακοπούλου, για τα 3,5 χρόνια, 4 με τον Πάνο Καμένο. Θα είχαμε μετανιώσει αν δεν είχαμε καταφέρει να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, αν δεν είχαμε λύσει ενάντια σε θεούς και δαίμονες. Σας κόστησε όμως αυτή η συγκυβέρνηση. Ενάντια σε θεούς και δαίμονες, καταφέραμε να λύσουμε ένα μείζον εθνικό ζήτημα. Τώρα, βέβαια, όλοι είναι εγγυητές της συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά έχει καταγραφεί ιστορικά ότι εμείς είμαστε κυβέρνηση η οποία ανέλαβε τη χώρα σε κατάσταση χρεοκοπίας και την έστησε στα πόδια της με πάρα πολύ θετικές δυναμικές και στην οικονομία και με πάρα πολύ μεγάλες και βαθιές μεταρρυθμίσεις. Τώρα τι θα κάνετε, θα κάνετε νέο κόμμα, τι θα κάνετε. Επιτρέψτε μου λοιπόν, θα σας πω για όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι de facto η κυρίαρχη, η βασική πολιτική δύναμη στον προοδευτικό χώρο και γι' αυτό έχει και την μεγαλύτερη ευθύνη. Είστε κεντροαριστερός, συμβάλει... κύριε Παπά. Μην με διακόπτετε. Είστε κεντροαριστεροί, είστε σοσιαλδημοκράτε. Αυτό μπορεί να με εκνευρίζει εμένα. Αυτό αφήσε να το κρίνουν οι τηλεθεατές. Βεβαίως, αυτό λέω, αυτή την κατέθεση. Ναι. Εγώ ρωτάω αν είστε κεντροαριστερός πάντως. Λέω λοιπόν ότι. Ή αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κεντροαριστερό κόμμα. Και πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι αυτοτοποθετούνται και αυτοχαρακτηρίζονται κεντροαριστεροί ή σοσιαλδημοκράτες αντιλαμβάνονται ότι ο προοδευτικός χώρος χρειάζεται ένα ισχυρό κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο έχει μια ιστορική παρακαταθήκη η οποία είναι θετική για να οδηγήσει τα πράγματα στην επόμενη μέρα. Εμείς, λέω, από τη θέση τη ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση που μας έβαλε ο λαός, θα κάνουμε τα πάντα και μέσα και έξω από τη Βουλή για να διαμορφωθεί ένα μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων, οι οποίες είναι στη Βουλή, οι οποίες θα πρέπει από κοινού να αναχαιτήσουν τις συντηρητικές πολιτικές που δρομολογεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το μέτωπο, προσέξτε κύριε Κοτρότσο, αυτό το μέτωπο. Γιατί ο Τσίπρας, ο Ηλιόπουλος, ο Παπάς, αυτό το μέτωπο, ο Ιδούρου και ο Τζανακόπουλος. Θα έρθω και σε αυτό. Θα έρθω και σε αυτό. Μάλιστα. Ναι, όχι, ξεχάσατε, είπατε. Κύριε Γιαννακοπούλο, σας είπα, ξεχάσατε. Την κάνατε την συγκεκριμένα, στελέχη. Σας είπα, δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, έχει μόνο ένα λεπτό ο κύριος Παπάς. Αυτό, λοιπόν, αυτό λοιπόν το μέτωπο στην Ευρώπη γίνεται πραγματικότητα. Σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και αριστερά συγκλίνουν και θα σας έλεγα ότι ένα έτσι κρίσιμο σημείο αυτής της σύγκλησης ήταν και η κοινή πρόταση για την Προεδρία της Κομισιόν του κ. Τίμερμανς. Τέτοιου τύπου μέτωπο εμείς θέλουμε να το κάνουμε και εισαγωγή, να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και βεβαίως γι' αυτό θα προχωρήσουμε και σε ένα συνέδριο ανοιχτό, σε ένα συνέδριο πλατή, σε ένα συνέδριο που θα σηματοδοτήσει αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, το μετασχηματισμό του κόμματός μας, το οποίο έχει μικρή οργανωμένη βάση σε σχέση με την πολιτική του ακτινοβολία, στην παράταξη, την αριστερή, την προοδευτική, τη δημοκρατική, η οποία με όρους μέλλοντος θα μπορεί να βάλει την σφραγίδα της. Γιατί η χώρα πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη από αριστερή, προοδευτική, μακροχρόνια διακυβέρνηση. Και αυτό είμαι βέβαιος ότι προϊόντος του χρόνου θα το καταλάβουν όλοι. Καλά, αυτό θα κρυθεί ούτως ή άλλως στις επόμενες. Προσέξτε να δείτε. Οι πολιτικές δυνάμεις πετυχαίνουν πολλές φορές όταν καταφέρνουν να προβλέπουν λίγο και την τάση των πραγμάτων. Η τάση των πραγμάτων λοιπόν θα έχουμε μία κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι αν ξεδιπλώσει αυτό το πρόβλημα, το πρόγραμμά της θα δημιουργήσει συσσωρευμένη δυσαρέσκεια σε πάρα πολύ μεγάλες μερίδες του πληθυσμού που θα δουν προσδοκίες. Δίνεται και χρονοδιάγραμμα. Όχι, δεν δίνω κανένα χρονοδιάγραμμα. Είναι πάρα πολύ φρέσκα τώρα για να συζητάμε τέτοια πράγματα. Έτσι, έχει μια σαφή πλειοψηφία στη Βουλή και θα εφαρμόσει την πολιτική της. Από εκεί και πέρα, λέω λοιπόν, καταθέτουμε την εκτίμηση ότι η εφαρμογή της πολιτικής της διακηρυγμένης της Νέας Δημοκρατίας θα διαμορφώσει όρους σύγκλησης, συνέβρεσης και συντονισμού των προοδευτικών δυνάμεων μέσα και έξω από την Ακόμη και με το κοινάλ, κύριε Παπά. Γιατί όχι, βεβαίως. Αν αλλάξετε γνώμη, κύριε Παπά, αν έχετε κάνει αυτοκριτική, αν είστε προτίθεστε τέλος πάντων να κάνετε μια γνήσια αυτοκριτική, να ζητήσετε συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία έχετε κάνει, για το διχασμό, για το δηλητήριο που έχετε χύσει στον ελληνικό λαό για όλα αυτά, να το ακούσουμε, κύριε Παπά. Εδώ πέρα είμαστε να ακούσουμε αν τελικά είστε κεντροαριστεροί, αν είστε σοσιαλδημοκράτες, όμως φοβάμαι πάρα πολύ ότι είστε το παλιότερο από το παλιό. Έχετε φέρει και έχετε μέσα στο κόμμα σας καλέσει ένα πολιτικούς γύρω λόγους από όλους τους χώρους. Γιατί βεβαίως κεντροαριστερά. Κεντροαριστερά, πάντως σίγουρα. Εγώ τους χαρακτηρισμούς τους αναγκαστικά. Με Παπαγγελόπουλο, με Κουντουρά, με Κουίκ, με Παπαχριστόπουλο, με όλους αυτούς. Άρα και ο κεντροαριστερά δεν το λες. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν το λες. Σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, ή ο κύριος Πιερακάκης θεωρείται ότι είναι. Εγώ θα σας Γιαννακοπούλου, εγώ ρωτώ. Πρέπει να αποφασίσετε. Ποιος ρωτάει, εσείς ή Νομίζω ότι εγώ συντονίζω και εγώ σας κάλεσα. Βεβαίως. Άρα εγώ ρωτώ. Βεβαίως. Ο κύριος Χρυσοχοίδης και η κυρία Μενδώνη είναι γυρολόγοι, ναι ή όχι.
Θεωρείτε ότι είναι η ίδια ακριβώς, είναι η ίδια ο τρόπος. Με ερώτηση στην ερώτηση. Αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός, πρώτα και πάνω. Τότε γιατί δεν το κρίνει για την Ξένο Γιαννακοπούλου και τον Άγγλος. Αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός. Και το κρίνετε εσείς. Εγώ έχω την κρίση μου και αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός. Ο καθένας. Κύριε Κοτρότσε, μάλιστα. Έχει λοιπόν, την πάμε, ιστορία και με βάση την ιστορία εντάξει, του κρίνεται. Θέλω να πω όμως απλώς, επειδή και εμείς οι δημοσιογράφοι σας ξέρουμε και σας παρακολουθούμε, είναι τουλάχιστον περίεργο ο αξιολογότατος Χρυσοχοίδης. Αναλαμβάνω την ευθύνη και το λέω με βάση την εμπειρία μου από την Υπουργεία του, έτσι. Ο αξιολογότατος Χρυσοχοίδης δεν είναι γυρολόγος. Η επίσης αξιολογότατη, αναλαμβάνω επίσης την ευθύνη που λέω, Ξένο Γιαννακοπούλου, είναι γυρολόγος. Τώρα, συγγνώμη που το αυτό λέω. Αυτό είναι κάτι αλλά το οποίο αυτό... το λέτε εσείς όχι, με τον εσείς τρόπο το είπατε, που μόλις. Το λέτε. Εγώ έχω μα τοποθετηθεί. Εσείς μπορεί να απαντήσει, κύριε Παπά. Ο καθένας μπορεί να απαντήσει και να αποφασίσει. Λοιπόν, πάμε, κύριε Μηταράκη, να απαντήσετε στον κύριο Παπά και θα μου υποσχεθείτε ότι κάποτε, κάπου, θα μου δώσετε μία συνέντευξη για να απαντήσετε στις εκατοντάδες ερωτήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία που έχω πάρει και δεν προλαβαίνω να σας τις κάνω. Να μου τις στείλετε να τις απαντήσω. Κάπου, κάποτε θα την κάνουμε. Άκουσα τον κύριο Παπά πριν από λίγο στην τοποθέτησή του έτσι καθώς έκλεινε. Και διέκρινα δύο στοιχεία που ήταν στον προεκλογικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε στοιχεία δικαστικού λόγου και στοιχεία κινδυνολογίας. Είπε ότι όταν η Νέα Δημοκρατία δείξει το πρόγραμμά της θα υπάρχει συσσωρευμένη αντίδραση, αν θυμάμαι η λέξη που χρησιμοποιήσατε. Το επαναλαμβάνω, θέλω. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πρόγραμμα. Δύο λεπτά και κλείσαμε. Σας το λέω, θα μας κλείσουν. Ένα θέλω. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία στο προεκλογικό της πρόγραμμα ήταν ένα πρόγραμμα για όλους τους Έλληνες. Έθεσε προτεραιότητα τους λιγότερους φόρους που αφορούν όλους τους Έλληνες. Έθεσε προτεραιότητα τις καλύτερες δουλειές που αφορά όλους τους Έλληνες. Έθεσε ως στόχο να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Θα κριθούμε φυσικά από το έργο μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, κύριε Παπά, να συνεχίσετε την κινδυνολογία την προεκλογική. Είτε το μόνο ούτε το δικαστικό σας, μην απευθύνεστε στον κύριο Παπά. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την ζωηρή συζήτηση. Φίλες και φίλοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της τελευταίας επόμενης μέρας με φιλοξενούμενο, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συνέντευξη και στη δημόσια τηλεόραση, αλλά και σε αυτήν την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν και η δική μου επιθυμία και του Πρωθυπουργού η πρώτη εμφάνιση να είναι στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ όλων των Ελλήνων. Λοιπόν, για την οποία θα σας ρωτήσω στο τέλος της εκπομπής, γιατί αντιλαμβάνεστε έχουν υποθεί πάρα πολλά αυτές τις ημέρες και για το θέμα των αρμοδιοτήτων στον Πρωθυπουργό, όπως και του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, αλλά και για μία σειρά από ζητήματα τα οποία είχαν συζητηθεί κατά την προεκλογική περίοδο και νομίζω ότι καλό θα είναι να δοθούν απαντήσεις και διευκρινήσεις. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τα θέματα της οικονομίας. Αφενός γιατί ως διατελέσας και οικονομικός σύμβουλος του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα γνωρίζετε πολύ καλά, αφετέρου όμως ως κυβερνητικός εκπρόσωπος έχουμε τώρα εξελίξεις. Σταϊκούρας Ρέγκλινγκ. Τι έγινε εκεί? Και το λέω το τι έγινε εκεί γιατί με το καλημέρα που εξελέγεται ως κυβέρνηση ο Κλάους Ρέγκλινγκ έστειλε ένα αρνητικό σήμα για το θέμα της διαπραγμάτευσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Είχαμε σήμερα συζήτηση επ' αυτού και ποιο ήταν το κλίμα? Κοιτάξτε, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο ESM, το οποίο προείσταται ο κύριος Ρέγκλινγκ, είναι ο μεγαλύτερος δανειστής της χώρας. Ακριβώς. Επομένως, πρέπει να είναι διπλά προσεκτικός σε οτιδήποτε λέει. Ήταν μια πρώτη συνάντηση, όπου εμείς καταθέσαμε το δικό μας σχέδιο για μια αλλαγή του μείγματος πολιτικής, το οποίο περιλαμβάνει μείωση φόρων αλλά και ένα λιτό και αποτελεσματικό κράτος, και προτάξαμε, όπως κάνουμε σε όλους μας τους συνομιλητές, το μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο. Εμείς δεν προτάσουμε μειώσεις φόρων ή μειώσεις δαπανών ως ένα άλοθη προς εκείνους που μας ψήφισαν. Προτάσουμε το μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο. Γιατί μόνο με μεταρρυθμίσεις και μόνο με ένα σχέδιο συνεκτικό που προβάλλει την ιδιοκτησία του προγράμματος, την οποία την έχουν οι Έλληνες σε αυτό το μεταρρυθμιστικό σχέδιο, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα. Άρα και σε αυτή τη συνάντηση που είπατε του κ. Σταϊκούρα με τον κ. Ρέγκλινγκ, είπαμε ότι μέσα
στις μεταρρυθμίσεις που προτάσουμε έχει κορυφαία θέση το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο συνδυάζει μια σειρά από τομές οι οποίες δίνουν αναπτυξιακή όθηση στην οικονομία. Ναι, αυτό το είπατε εσείς. Ο Ρέγκλινγκ τι λέει για το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων, γιατί αν σωστά το έχω κατανοήσει, είναι περίπου προαπαιτούμενο για την εφαρμογή του σχεδίου φοροελαφρύνσεων που έχετε το να σταθεί εφικτό να μειωθούν τα πλεονάσματα. Καθόλου. Καθόλου λέτε. Καθόλου. Εμείς έχουμε αναπτύξει ένα σχέδιο που εκτείνεται στο βάθος της τετραετίας. Έχουμε από πολύ καιρό πει ότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο την επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων το 2019 και το 2020. Είμαστε υποχρεωμένοι, για να είμαστε συνεπείς και σοβαροί, στον προϋπολογισμό που θα καταθέσουμε, στο προσχέδιο προϋπολογισμού που θα καταθέσουμε για το 2020, να μείνουμε πιστοί στην τήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ για το 2020. Και τι λέμε, εφόσον επιτύχουμε το στόχο του 2019, που πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα τον επιτύχουμε, και προχωρώντας το μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο στους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης, μέσα στο 2020 θα μπορέσουμε να θέσουμε στους εταίρους και δανειστές την ανάγκη μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα. Πόσο θα είναι αυτά? Σε αυτό το επίπεδο που θα συμφωνήσουμε με τους δανειστές. Γιατί, όπως είπα και στην αρχή, ο κύριος Ρέγκλινγκ, για παράδειγμα, είναι ο μεγαλύτερος δανειστής της χώρας. Τι θέλει να κάνει? Να πάρει πίσω τα χρήματά του. Εμείς πιστεύουμε ότι τα χρήματά τους όλοι οι δανειστές θα τα πάρουν πίσω με υψηλότερη ανάπτυξη και όχι με διαρκές περικοπές. Δύο ζητηματάκια που προκύπτουν από αυτό. Λέτε, μέσα στο 2020 θα ξεκινήσει η διαδικασία, να το πω εγώ, μια άσκηση πειθούς των θεσμών, των Ευρωπαίων εταίρων, για την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτό, εάν δεν γίνει, εάν δεν συμβεί, θα υπάρξουν μέσα στο 2020 οι φοροελαφρύνσεις που έχετε ήδη εξαγγείλει? Φυσικά. Γι' αυτό και έχουμε βάλει ως πρώτη προτεραιότητα την κατάθεση του πρώτου νομοσχεδίου να είναι το επιτελικό κράτος, δηλαδή πώς δουλεύει η δημόσια διοίκηση και τα κυβερνητικά όργανα, και το δεύτερο νομοσχέδιο να είναι το φορολογικό νομοσχέδιο. Αλλά έχετε υπόψη σας, όπως σας είπα και πριν, ότι εκτείνεται η μείωση των φόρων σε βάθος τετραετίας. Άρα οι πρώτες μειώσεις φόρων αντισταθμίζονται από μειώσεις δαπανών. Και έχουμε πει αρκετές περιοχές μειώσεων δαπανών, όπως είναι από τις επισκοπήσεις δαπανών, τα spending reviews στα Υπουργεία, όπως είναι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γιατί πιστεύουμε σε μια άλλη φιλοσοφία, και σε καλύτερα αποτελέσματα στις ΔΕΚ. Θα προλάβετε να έχετε παραγάγει αποτελέσματα στα ΣΔΙΤ, παραδείγματος χάρη, και σε όλα αυτά, προκειμένου να εξοικονομήσετε αυτές τις δαπάνες? Γιατί συνήθως απαιτείται μια ορίμανση χρόνου για να φανεί αυτό στον προϋπολογισμό. Μέχρι πριν από λίγο καιρό και στην έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, αλλά και στις εκθέσεις των δανειστών που προηγήθηκαν των εκλογών, επεσήμαναν όλοι οι οίκοι αυτοί ότι θα υπάρχει ένα δημοσιονομικό κενό για το 2019. Mm. Άρα τι καλύτερο, ως ένδειξη της αξιοπιστίας μας, να πετύχουμε εμείς το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2019. Κάνοντας αυτό πράξη, θα δείξουμε σε όλους ότι όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις που φέρουν υψηλότερη ανάπτυξη και μέσω αυτής επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, έχουμε κερδίσει ένα μεγάλο βαθμό ελευθερίας στη διαπραγμάτευση μαζί τους. Εδώ είμαστε να το αποδείξουμε μέχρι τέλος χρονιάς. Άρα εσείς λέτε, αφενός υιοθετείτε, αν το καταλαβαίνω σωστά, ως ένα βαθμό την επιχειρηματολογία του κυρίου Στουρνάρα που λέει ότι υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Δηλαδή, συμφωνείτε μάλλον με τον κύριο Στουρνάρα, από ό,τι καταλαβαίνω? Όχι, δεν συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Α, λέτε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Επεσήμανα ότι εκθέσεις όπως το Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος και εκθέσεις των δανειστών προέβλεπαν για το 2019 δημοσιονομικό κενό. Βέβαια. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Και μικρότερο και μη επίτευξη μάλλον του πρωτογενούς πλεονάσματος. Εμείς λέμε ότι θα επιτύχουμε το πρωτογενές πλεονάσμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Και αυτό δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Και από αυτό και μόνο θα προσθέσουμε βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια, γιατί θα δείξουμε ότι υπάρχει περιθώριο με μια άλλη πολιτική που εμπνέει εμπιστοσύνη, φέρνει επενδύσεις και δουλειές. Άρα, υπό μία έννοια, υπάρχει μια σύγκληση με την προηγούμενη κυβέρνηση σε αυτό. Υπό την έννοια δηλαδή ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε ότι θα καταστεί εφικτός ο στόχος της επίτευξης του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% τέλος του χρόνου και πως δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Είναι ευχάριστο, τολμώ να πω, το γεγονός ότι μέχρι ώρας δεν έχετε πει ότι έχετε παραλάβει καμένη γη ή καμένη οικονομία, να το πω έτσι. Δεν ψάχνουμε για άλοθη. Άλοθη ψάχνουν όσοι συνεχώς προσπαθούν να ρίξουν σε κάποιους προηγούμενους τα κακό κείμενα. Δεν σημαίνει ότι παραλάβαμε κάτι το οποίο είναι ρόδινο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεν μας απασχολεί όμως το παρελθόν. Μας απασχολεί το μέλλον. Και όσον αφορά το θέμα, αν έχουμε την ίδια εκτίμηση με την προηγούμενη κυβέρνηση, θα σας πω το εξής. Το πρώτο τρίμηνο του 2019 έκλεισε με έναν απογοητευτικό ρυθμό ανάπτυξης, 1,3%.
θα έχουμε λίγο υπομονή να δούνε και οι Έλληνες και οι αγορές ότι το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς θα είναι πολύ καλύτερο. Γιατί θα είναι καλύτερο? Το πρώτο είναι η εμπιστοσύνη που βλέπετε να αποκαθίσταται. Και αυτό δεν το λέμε εμείς ως νέα κυβέρνηση, αλλά το δείχνουν οι δείκτες. Ποιοι είναι οι δείκτες? Καταρχάς είναι η μείωση των αποδόσεων των ελληνικών αμολόγων σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Και από την άλλη, η ανάκαμψη του χρηματιστηρίου που έχει φτάσει σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Δηλαδή, τι δείχνει αυτό? Ότι κάποιοι επενδύουν στην Ελλάδα, κάποιοι βάζουν χρήματα στην Ελλάδα. Αυτή η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θα έρθει να πατήσει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πάνω σε μια προσπάθεια δική μας μεταρρυθμιστική. Γι' αυτό προτάσω τα δύο πρώτα νομοσχέδια, τα οποία θα δείξουν ότι πράγματι σκοπεύουμε να κάνουμε πράξη αυτά για τα οποία μας ψήφισαν οι Έλληνες. Αφού μου πείτε πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να πάω στο φορολογικό, γιατί 7 ετές και όχι 10 ετές ή 15 ετές ομολόγο? Αυτό έχει να κάνει με την διαχείριση την οποία κάνει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Εκδίδει διάφορες εκδόσεις ομολόγων, επιθυμεί να διαμορφώσει μια καμπύλη επιτοκίων και εκείνος κρίνει ποια ομόλογα, ποια διάρκεια θα βγάλει, με γνώμονα πάντα να έχουμε ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων που θα προσελκύει ποιοτικούς επενδυτές, μακροπρόθεσμους. Αυτός είναι ο στόχος και έτσι θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα. Φορολογικό νομοσχέδιο. Πότε και αν ισχύουν τα σενάρια ότι θα έρθει σε δύο δόσεις, ένα τώρα και ένα δεύτερο μέρος το φθινόπωρο, ή θα είναι τώρα μία και έξω? Εμείς δουλεύουμε πάνω στο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο έχουμε καταρτήσει, το οποίο έχει το εξής χαρακτηριστικό και πρέπει να το ξέρουν όσοι μας ακούνε. Είναι ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος. Ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος είναι ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο από μόνο του είναι μεταρρυθμιστική τομή. Γιατί? Γιατί ενσωματώνει μέσα σε αυτό όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία 6 χρόνια. Ο προηγούμενος κώδικας φορολογίας εισοδήματος είχε ψηφιστεί το 2013 από την προηγούμενη κυβέρνηση, ο νόμος 4172 του 2013. Σε αυτά τα 6 χρόνια έγιναν πολλά πράγματα. Έγιναν αλλαγές από την επόμενη κυβέρνηση, του κυρίου Τσίπρα. Έγιναν αλλαγές που επήλθαν από τη φορολογική διοίκηση μέσω εγκυκλίων και άλλων κοινών υπουργικών αποφάσεων. Και υπάρχουν και αλλαγές που ήρθαν από νομολογία των δικαστηρίων. Όλα αυτά λοιπόν, εμείς ερχόμαστε να τα ενσωματώνουμε στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, ώστε να αυξηθεί η προβλεψιμότητα. Να ξέρει ο πολίτης, να ξέρει ο επιχειρηματίας, να ξέρει κάθε συναλλασσόμενος τι τον περιμένει από φορολογικής πλευράς. Αυτό είναι δύσκολο να σπάσει, για να ακολουθήσω τη σκέψη σας. Άρα μιλάμε για ένα ενιαίο φορολογικό νομοσχέδιο. Αυτό που υπάρχει μέσα στο φορολογικό νομοσχέδιο είναι η σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών. Γιατί όπως σας είπα, εκτείνουμε αυτά τα 6 περίπου δισεκατομμύρια που κοστίζει αυτό το πακέτο μείωσης φόρων μέσα στο βάθος της τετραετίας για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ωραία, να το εξειδικεύσουμε λίγο. Από 1η-1η του 2020, ο μέσος πολίτης που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε επιχειρηματίας, είτε φυσικό πρόσωπο, πού θα αισθανθεί μειώσεις φόρων? Με συγκεκριμένα ποσοστά και αριθμούς. Στα φυσικά πρόσωπα, καταρχάς, θα αισθανθεί τη μείωση από τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή, που θα μειωθεί στο 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, από 22% που είναι σήμερα. Ωραία. Αυτό θα συμπαρασύρει όλη την κλίμακα, η οποία θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που υπάρχει μέχρι σήμερα. Εξειδικευμένη ερώτηση, παρένθεση. Όταν λέτε 9% έως 10.000 ευρώ, ουσιαστικά λέτε 9% από τα 8.600 που είναι το αφορολόγητο έως τα 10.000. Το φορολόγητο... Ή αφορά, αναφέρεστε στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες? Αφορά τους πάντες. Και τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, και τους συνταξιούχους. Αφού είναι αφορολόγητο μέχρι τα 8.600. Ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει αφορολόγητο. Ναι, συμφωνώ σήμερα. Στα φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή, στο παράδειγμα που είπατε για τις 10.000, ένας ελεύθερος επαγγελματίας σήμερα πληρώνει για αυτό το εισόδημα 2.200 ευρώ φόρο. Με τη δική μας πρόταση θα πληρώνει 900 ευρώ φόρο. Είναι μια σημαντική ελάφρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ένα κίνητρο για να δηλωθούν πραγματικά μεγαλύτερα εισοδήματα και να μην καταφεύγουμε στην εύκολη λύση. Τα φυσικά πρόσωπα. Φυσικά πρόσωπα, ένα παράδειγμα που σας είπα είναι ο χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής. Άλλο είναι το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο επίσης επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ και το οποίο προβλέπουμε σταδιακή κατάργησή του, όπως και σταδιακή μείωση μέχρι κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Ένφια από 1η-1η του 20. Ο ένφια έχουμε πει θα μειωθεί σε δύο δόσεις, 20% τον πρώτο χρόνο και 10% τον δεύτερο χρόνο. Άρα το 2020 θα είναι 20% η μείωση. Η μείωση που προβλέπουμε για το 2020 θα είναι 20%. Και η επόμενη μείωση θα είναι 10% και σημειώνω ότι θα υπάρξει εναρμόνιση για των αντικειμενικών αξιών
με τις εμπορικές αξίες, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα απότομα σκαμπανεβάσματα που φέρνουν σε αμηχανία και έκπληξη τους φορολογουμένους, όταν μπορεί να ακούνε ότι μειώνεται ένας συντελεστής, αλλά μετά να πληρώνουν τα ίδια και περισσότερα γιατί άλλαξαν αντικειμενικές αξίες. Εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης θα αρχίσει να μειώνεται από το 2020 με σταδιακή εξαφάνισή της στο τέλος της περίοδου, γιατί τότε έχουμε και μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο. Θυμίζω ότι την τελευταία χρονιά της τετραετίας, για να μας καταλαβαίνουν καλύτερα και όσοι μας ακούνε, ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα έχει ήδη μειωθεί από το 3,5% στο 2,2%. Άρα, εμείς επιδιώκουμε πιο γρήγορη μείωση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος, να κάνουμε πιο μπροστοβαρός τις μειώσεις μας. Θέλω να πάμε λιγάκι τώρα στα εθνικά θέματα, υπό την έννοια ότι έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών πρώτη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν μη τι άλλο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά και τις τελευταίες έτσι τόσο αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την Τουρκία. Από την άλλη όμως είχαμε κάποιες δηλώσεις τα τελευταία 2-24 ώρα από την πλευρά του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι μια τουρκική τακτική, περίπου με τον ίδιο τρόπο είχε διακινήσει ο πρόεδρος της Τουρκίας στοιχεία από συνομιλίες του με τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Και φοβούμαι ότι κάνει το ίδιο πράγμα και τώρα. Λέει παραδείγματος χάριν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επικοινωνία που είχε μαζί του ο κύριος Ερντογάν για το συγχαρητήριο τηλεφώνημα, ότι δεσμεύτηκε ότι θα επιστρέψει η Ελλάδα τους 8 Τούρκους αξιωματικούς. Τι απαντάτε σε αυτό? Πρώτη φορά το ακούω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση καμίας τέτοιας δέσμευσης του Κυριάκου Μητσοτάκη φυσικά. Και είναι πρώτη φορά που το ακούω από εσάς τώρα. Το και λέω μου κάνει εντύπωση, ότι δεν το είχα παρακολουθήσει τις προηγούμενες ώρες. Γράφτηκε στις τουρκικές εφημερίδες και διακινήθηκε. Και επειδή, γι' αυτό σας είπα, επειδή ακριβώς συνέβη το ίδιο περίπου, και μάλιστα τότε είχατε ασκήσει και κριτική και στην περίπτωση με τον κύριο Τσίπρα, υπάρχουν πολλοί που εικάζουν ότι έχουμε να κάνουμε με παρόμοια τακτική. Δεύτερο όμως, το εμείς, οποίο... Εμείς ποτέ, και θέλω να το ξέρουν όλοι αυτό, δεν θα παρεμβαίνουμε στη δουλειά της δικαιοσύνης. Ως ευρωπαϊκό κράτος δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι ακρογωνίως κήθος της δικής μας πολιτικής, ο σεβασμός στο κράτος δικαίου. Τώρα, λέει επίσης ο κύριος Ερντογάν ότι για την συνομιλία του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ότι εάν ο κύριος Μητσοτάκης υλοποιήσει αυτές τις ωραίες φράσεις, έτσι τουλάχιστον έχει αποδοθεί, που είπαμε κατηδίαν, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αμοιβαία επικοδομητικές συνομιλίες. Τι υπόθηκε σε αυτήν τη συνάντηση και δημιούργησε αυτό το καλό κλίμα, το καλύτερο κλίμα? Ένα καλό κλίμα στη σχέση μας με την Τουρκία είναι απολύτως θεμητό. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από μια εθιμοτυπική συνομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ηγέτη της Τουρκίας, και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτή την φάση. Αυτό που υπάρχει όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις είναι η σημερινή σύσκεψη που είχαμε για το μεταναστευτικό. Βεβαίως. Όπου έχουμε διάφορες πολιτικές που θέλουμε να εξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα σε συνεργασία, σε στενή συνεργασία πάντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με σεβασμό στη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το θέμα της αποσυμφόρησης των νησιών μας. 29 Ιουλίου ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει στην Κύπρο. Είναι το πρώτο επίσημο ταξίδι, αν σωστά το λέω. Βεβαίως, και σήμερα είχαν μια αναλυτική συζήτηση τηλεφωνική ο πρόεδρος Αναστασιάδης με τον Πρωθυπουργό, όπου οριστικοποιήθηκε και η επίσκεψη στις 29 Ιουλίου. Ο Ακιντζής σήμερα κοινοποίησε προς τον κύριο Αναστασιάδη την επιστολή που είχε στείλει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που ουσιαστικά επαναλαμβάνει το αίτημα και της Τουρκίας για συνδιαχείριση των φυσικών πόρων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Κάτι το οποίο είχε απαντηθεί και στο Κραν Μοντανά, και αλλά εν ώψη πιθανής επανεκκίνησης του Κυπριακού. Ποια θα είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης? Θα είναι η στάση που κατοχυρώθηκε στο Κραν Μοντανά ή έχετε άλλη προσέγγιση? Θα ήθελα να μείνουμε στο γεγονός ότι η Ελλάδα πάντα στηρίζει τις επιλογές της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτό θα επανεβεβαιωθεί και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Και θα ήθελα να περιμένουμε μέχρι τις 29 του μηνός για οτιδήποτε νεότερο σε αυτά που ρωτάτε. Κατανοητό. Τώρα, ένα ζήτημα το οποίο έχει προκύψει
χωρίς να έχετε ως κυβέρνηση άμεσα έτσι, την ευθύνη, αλλά σας αφορά. Χθες υπήρξε ένα άρθρο του πολύ γνωστού έτσι, καθηγητή του κυρίου Νίκου Αλιβιζάτου στο Βήμα, αν δεν κάνω λάθος, στην Καθημερινή, συγγνώμη, στην Καθημερινή, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι πρέπει Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής από κοινού να συνεργαστούν προκειμένου στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης να αναθεωρηθεί όχι μόνο κατ' ουσία το άρθρο 54, αλλά και η πρόβλεψη που εμπεριέχει το άρθρο αυτό, η αλλαγή του εκλογικού νόμου να ισχύει από τις επόμενες εκλογές μόνο εάν έχει 200 ψήφους. Και λέει ότι αυτό ο αριθμός πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να μπορέσει ως κυβέρνηση να υπερβείτε το σκόπελο της απλής αναλογικής και όποιος εκλογικός νόμος συμφωνήσετε να ισχύσει στις αμέσως επόμενες εκλογές με 180. Είναι αυτό μία πιθανή σκέψη που μπορείτε να κάνετε, ένα σενάριο που μπορεί να είναι στο τραπέζι? Δεν θα σας πω μια σκέψη, θα σας πω μια απόφαση. Η απόφαση είναι ότι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα ξεκινήσει την πρώτη τακτική σύνοδο της Βουλής, δηλαδή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, και θα υπάρχει άπλωτος χρόνος μέχρι το τέλος του έτους για να συζητηθούν όλα τα θέματα που άπτονται της συνταγματικής αναθεώρησης. Αυτό για αυτή τη στιγμή είναι αρκετό. Τα υπόλοιπα δεν θα ήθελα να σχολιάσω απόψεις έγκριτων συνταγματολόγων όπως του κ. Αλιβιζάτου. Υπάρχουν και άλλες απόψεις. Θα τα δούμε όλα στην πορεία της συνταγματικής αναθεώρησης. Πάντως, λέτε ότι ενδεχομένως μια τέτοια σκέψη θα μπορούσε να υπάρξει. Γι' αυτό επισημαίνω ότι υπάρχει άπλωτος χρόνος μέσα στους 3 μήνες που θα διαρκέσει η συζήτηση περίπου, με το χρονοδιάγραμμα που σας είπα, να συζητηθούν όλα τα θέματα. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση, εννοείται στη Βουλή? Εννοώ στη Βουλή, βέβαια. Στη Βουλή. Και για το θέμα ακόμα της... Πάντως, η απλή αναλογική, η κατάργηση μάλλον της απλής αναλογικής, θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη προεκλογικά να την βάζει, να την ιεραρχεί πάρα πολύ ψηλά. Είχε πει μάλιστα κάποια στιγμή ότι θα είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω προκειμένου να μην υπάρχει ο βραχνάς της απλής αναλογικής. Γι' αυτό εικάζω ότι θα είχατε έναν πρώτο σχεδιασμό κατά νου. Αυτό που ενδιαφέρει τους Έλληνες είναι να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση. Δεν θέλουν απότομες αλλαγές στη διακυβέρνηση που δημιουργούν κενά και τα οποία τα έχουν πληρώσει στο παρελθόν. Άρα, ο γνώμονας που κινεί τη δική μας σκέψη είναι η εξασφάλιση σταθερότητας στη διακυβέρνηση του τόπου, που είναι προς το συμφέρον των Ελλήνων. Άρα, ουσιαστικά λέτε ότι στο διάστημα από τον Οκτώβριο που θα ανοίξει η Βουλή μέχρι τα τέλη του χρόνου, αφού έχει προηγηθεί κάποια διαβούλευση, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τότε, και θα υπάρξουν και εισηγήσεις. Θα είναι ένα θέμα το οποίο όλα θα έχει αντιμετωπιστεί. Όλα τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή θα έχουν το χρόνο να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των άρθρων που έχουν κριθεί, ναι, αναθεωρητές. Ναι, αναφέρομαι πιο εξειδικευμένα στο συγκεκριμένο που αφορά την κατάργηση, όπως έχετε ζητήσει, της απλής αναλογικής. Πάμε λίγο τώρα να κάνουμε έναν πολύ σύντομο απολογισμό, αν θέλετε, αυτής της πρώτης εβδομάδας της κυβέρνησής σας, η οποία κατά πολλούς είχε έτσι μία θετική άβρα, υπό την έννοια νεότερα πρόσωπα, άγνωστα πρόσωπα, τεχνοκράτες. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, το έλεγα και πριν στην συζήτηση, είναι ένα πρόσωπο για τα θέματα ασφαλείας, μάλλον με θετικό πρόσημο από το παρελθόν, αλλά υπήρξαν και αρκετά αρνητικά. Μιλώντας νωρίτερα, παραδείγματος χάρη, με τον κύριο Κίρτσο στο ραδιόφωνο, μου έλεγε ότι δεν του άρεσε το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο 5 γυναίκες στο κυβερνητικό σχήμα. Υπήρξε και αυτή η συνέντευξη του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφου του BBC, που επίσης σχολιάστηκε με κάποιον τρόπο. Ή το γεγονός ότι ήταν 51 άτομα κυβερνητικό σχήμα. Αυτό γιατί το κάνατε, γιατί δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι διαφορετικό στα θέματα αυτά? Κοιτάξτε, το θέμα του μεγέθους πρώτα, του κυβερνητικού σχήματος. Το κυβερνητικό σχήμα, όπως θα είδατε, έχει ένα κράμα έμπειρων πολιτικών στελεχών και ανθρώπων που δεν έχουν ασχοληθεί σε αρκετές περιπτώσεις ποτέ ξανά με την πολιτική, ή είναι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και υφυπουργοί. Το σχήμα, λοιπόν, υπηρετεί το βασικό στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Ταχύτητα, αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα. Άρα, στο κράμα των παλιών και νέων στελεχών, ο Πρωθυπουργός είδε αυτό το οποίο ήθελε για να επιτύχει τον στόχο. Ταχύτητα, αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα. Και γι' αυτά θα κριθούν.
και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το θέμα της συμμετοχής των γυναικών, νομίζω και η απάντηση του Πρωθυπουργού στην συνέντευξη την οποία έδωσε στο BBC είναι η αφετηρία της συζήτησης, αλλά εγώ θα έλεγα και κάτι παραπάνω. Το κυβερνητικό σχήμα δεν κρίνεται μόνο από τους υπουργούς και τους υφυπουργούς, αλλά κρίνεται από την όλη δομή των κυβερνητικών θέσεων. Και θα δείτε τις επόμενες ημέρες ότι θα υπάρξουν και ανακοινώσεις γενικών και ειδικών γραμματέων, όπου θα υπάρχει και μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών. Άρα θα πρέπει να δει κανείς το συνολικό σχήμα και να έχει στο μυαλό του, και να έχει στο μυαλό του ότι οι ευκαιρίες δίνονται από τον Πρωθυπουργό, αλλά επαναλαμβάνω, ο βασικός γνώμονας της πρώτης απόφασης για αυτό το κυβερνητικό σχήμα είναι αυτό που θέλουν οι Έλληνες. Και αυτό που θέλουν οι Έλληνες είναι να προχωρήσουμε γρήγορα μπροστά. Τρία ζητηματάκια επίσης που έχουν χρεωθεί και έχει ασκηθεί κριτική και από την αξιωματική κατά κύριο λόγο αντιπολίτευση, και τρεις σύντομες απαντήσεις. Πρώτον, υφυπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Κράνης, αξιολογότατος από ό,τι μαθαίνω δικαστικός λειτουργός, ωστόσο προσκρούει σε μια βασική σας αρχή διακηρυγμένη και από τον Πρωθυπουργό ότι δεν πρέπει δικαστική λειτουργία να μετέχουν στην κυβέρνηση τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την συνταξιοδότηση. Δεύτερον, συγγενικά πρόσωπα μετακλητή υπάρχει τέτοιο πρόσωπο στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, επίσης αξιολογότατος σε συμβολικό επίπεδο, εγώ το αναφέρω. Και τρίτο θεματάκι, με τον κύριο οικονόμου, τον υφυπουργό, που ήταν και σύμβουλος της Lambda Development, και κάποιοι λένε ότι μπορεί να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων με βάση το έργο στο ελληνικό. Τρεις πολύ σύντομες απαντήσεις. Ξεκινήσω από το τελευταίο. Το ελληνικό είναι η μεγαλύτερη επένδυση της χώρας και καρκινοβατεί δυστυχώς τα τελευταία 5 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο είπε ότι διάλεξε ανθρώπους που μπορούν να φέρουν σε πέρας το έργο, και μάλιστα ανθρώπους που άφησαν τις δουλειές τους για να προσφέρουν στο κοινό καλό και στην πατρίδα. Ο κύριος οικονόμου που αναφέρατε θεωρείται κορυφαίος στον χώρο του στην Ελλάδα. Δηλαδή για τη μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα, ποιον θα έπρεπε κανείς να συμβουλεύεται? Είναι κακό δηλαδή που είχε δραστηριότητα επαγγελματική ο κύριος οικονόμου? Ο κύριος οικονόμου θα κριθεί για το αποτέλεσμα, όπως θα κριθούν, επαναλαμβάνω, όλοι στο κυβερνητικό σχήμα. Και όσον αφορά τον κύριο Κράνη, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν υπάρχει σύγκριση με άλλες περιπτώσεις, γιατί δεν ήταν ούτε επικεφαλής ανώδου δικαστικού σχηματισμού, ούτε είχε τη διαδρομή που όλοι ξέρουμε. Επομένως και γι' αυτόν θα ήθελα να επιφυλαχθεί ο κόσμος, να ακούσει ό,τι θέλει να ακούσει και να τον κρίνει και εκείνον για το αποτέλεσμα, έχοντας όπως και αυτό που είπατε πριν, τις συστάσεις για ένα πάρα πολύ σοβαρό και αξιοπρεπή άνθρωπο. Για τα υπόλοιπα, επαναλαμβάνω. Εξαιρετικές συστάσεις, οφείλω να πω, είχε και η κυρία Θάνου. Στην οποία ασκήσατε δρυμία κριτική. Δικαίως ή αδίκως το κρίνει κανείς. Και εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε κάτι ανάλογο. Δεν τοποθετήσαμε εμείς τον κύριο Κράνη. Αποχωρεί 30 Ιουνίου και στις 8 Ιουλίου είναι υφυπουργός. Η κριτική στην κυρία Θάνου ήταν ότι τοποθετήθηκε από την κυβέρνηση, επικεφαλής κάπου, και μετά την ακολούθησε ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Δεν είναι σε καμία περίπτωση συγκρίσιμη περίπτωση του κυρίου Κράνη με την κυρία Θάνου. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα μπούμε στα υπόλοιπα θέματα. Θα σας ρωτήσω και για τα ραντεβού, μάλλον για τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς. Έδωσε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε εδώ στην επόμενη μέρα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, στην πρώτη του συνέντευξη. Λοιπόν, κύριε Πέτσα, προανήγγειλα ότι θα σας ρωτήσω για τις συναντήσεις με τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς. Διάβαζα σήμερα σε ένα μεγάλο, έτσι και δημοφιλές διαδικτυακό μέσο, πρώτο θέμα, Μητσοτάκης στέλνει για επίτροπο τον Σαμαρά στις Βρυξέλλες. Υπάρχει τέτοια απόφαση, είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί ή είναι μια σκέψη ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, δεδομένου ότι ως πρώην Πρωθυπουργός θα μπορέσει να έχει και τη θέση του Αντιπροέδρου της Κομισιόν, αν δεν κάνω λάθος, θα ήταν μια καλή επιλογή για εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή? Ναι, διαβάζω και εγώ διάφορα για αυτό το θέμα σήμερα. Εγώ θα ήθελα να δείτε μια άλλη πτυχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει άριστες σχέσεις και με τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, και μια σχέση η οποία είναι εμπιστοσύνης
και στήριξης πολλές φορές επιβεβαιώνονται σε πολλές συναντήσεις και γίνεται συζήτηση όχι μόνο για το παρελθόν και τη στήριξη, αλλά και για το μέλλον και πώς θα προχωρήσει καλύτερα το κυβερνητικό έργο. Άρα αυτή η ζεστή σχέση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των δύο πρώην πρωθυπουργών δεν πρέπει πάντα να την ερμηνεύουμε ότι επίκειται μία εξέλιξη η οποία αφορά τον Αντώνη Σαμαρά ή τον Κώστα Καραμανλή. Επομένως, θα ήθελα να μείνω μόνο στην προσωπική σχέση, τη στενή συνεργασία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς για το καλό της χώρας. Και θα ήθελα να μείνω εκεί. Πότε θα αποφασίσετε όμως, γιατί. Είναι θέμα που θα αποφασιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για τον Επίτροπο. Βεβαίως. Α, μέχρι το τέλος της εβδομάδας και θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση. Φυσικά. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να γίνει μια συνεννόηση και με την νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Που θα ξέρουμε αύριο το βράδυ αν θα είναι η κυρία Φόντερ Λάιεν. Είναι ένα θέμα το οποίο θα προχωρήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ωραία. Τότε επιτρέψτε μου, έτσι, δημοσιογραφική έτσι, αδεία, να πω. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς, θα μπορούσε να είναι ο Αντώνης Σαμαράς μία από τις επιλογές για την Κομισιόν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή την λογική, γιατί θα αναιρούσα αυτό που σας είπα πολύ πριν, ότι είναι μία στενή συνεργασία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους πρώην πρωθυπουργούς, η οποία συνεχώς συνεχίζεται και γίνεται και πιο στενή. Σχετικά με το χαρτοφυλάκιο που θα επιδιώξουμε στην Κομισιόν, είχαμε το μεταναστευτικής πολιτικής με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Καθομολογία είναι επιτυχημένο για ένα έργο μάλιστα δύσκολο με τις γνωστές δυσκολίες και αδειξότητες των προηγουμένων ετών. Θα επιδιώξουμε το ίδιο χαρτοφυλάκιο ή κάποιο άλλο? Νομίζω ότι από τις προτεραιότητες που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προεκλογική περίοδο και θα βάλει στις προγραμματικές δηλώσεις, ένα βασικό στοιχείο που διακρίνει την πολιτική μας είναι η διάθεση για μεταρρυθμίσεις, ισχυρή ανάπτυξη και δουλειές. Άρα θα επιδιώξουμε ένα παραγωγικό χαρτοφυλάκιο. Ενέργεια. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Ένα παραγωγικό χαρτοφυλάκιο. Αυτό θα κλειδώσει, να το πω έτσι, μετά την επιλογή, μετά την εκλογή μάλλον ή η επιλογή του νέου Προέδρου της Κομισιόν σε συνεννόηση μαζί του. Θα γίνει συνεννόηση του Προέδρου με τους ανθρώπους που πρέπει να μιλήσει και στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσουμε εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποια έτσι πιο εξειδικευμένα θέματα τα οποία απασχόλησαν την επικαιρότητα. Παρέμβαση Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου για το Μάκη Βορύδη. Τι συνέβη εκεί? Κοιτάξτε, ο κ. Βορύδης έκανε διευκρινιστικές δηλώσεις όπως έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν και δεν βλέπω κάποιο θέμα να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Έχει δώσει τις διευκρινήσεις που απαιτήθηκαν ενδεχομένως από τα δημοσιεύματα που προκλήθηκαν και φυσικά δήλωσε ότι ποτέ δεν ήταν αντισημίτης. Υπήρξε κάποια όχληση, παρότηρηση, παρένεση από την πλευρά του Ισραηλινού κράτους ή της πρεσβείας εδώ προς την κυβέρνησή σας για το θέμα αυτό? Από όσο γνωρίζω εγώ, καμία. Άρα ήταν μόνο οι δηλώσεις του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου αυτές που έγιναν και η απάντηση που δόθηκε. Αναγνωρίζω την ευαισθησία του οποιοδήποτε θέλει να θέσει ένα θέμα. Ο Υπουργός ο κ. Βορύδης έδωσε την απάντησή του και νομίζω αυτή μας καλύπτει όλους. Άρα κλείνει, λέτε, και αυτό το θέμα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα βρεθεί ενδεχομένως μπροστά σας. Διάβαζα το κείμενο προτεραιοτήτων που δόθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών και έβλεπα ότι το σημείο, νομίζω 5 στα 7 σημεία, είναι, επιγράφεται, περιορισμός των αρνητικών συνεπειών της Συμφωνίας των Πρεσπών. Επειδή κατά την προεκλογική περίοδο είχαν ακουστεί πολλά και μάλιστα με αποκλίσεις από διάφορα στελέχη σας. Σε αυτήν την εκπομπή είχε τοποθετηθεί και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Κουμουτσάκος και ο ίδιος ο κύριος Δένδιας και μάλιστα του είχα κάνει την ερώτηση αν υποθέσουμε ότι θα είστε υπουργός εξωτερικών τι θα κάνετε και ήταν πολύ σαφής ότι η συμφωνία επιζήμια μεν αλλά δεν αλλάζει και δεν μπορεί να αλλάξει. Άλλα στελέχη έχουν πει κάποια άλλα πράγματα. Ποια είναι η επίσημη θέση? Τι θα κάνετε με την Συμφωνία των Πρεσπών? Κάναμε τα πάντα όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση για να μην υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Κάναμε τα πάντα για να μην κυρωθεί. Δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση προχώρησε στην κύρωση αυτής της συμφωνίας. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες δεσμεύουν τη χώρα, να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί, είναι να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις.
Και αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ξεκινώντας όπως έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, μια καμπάνια σε όλο τον κόσμο, ώστε η πραγματική Μακεδονία, η Μακεδονία μας, να έχει την αναγνώριση που χρειάζεται σε όλο τον κόσμο. Να καταλαβαίνει κανείς ότι όταν καταναλώνει τα προϊόντα που έρχονται από την Δυτική, την Κεντρική ή την Ανατολική Μακεδονία, ότι αυτό μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο έρχεται από την Ελλάδα μας. Και να ξέρουν ότι αυτό είναι και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Επίσης, θέλουμε, θέλουμε να θωρακίσουμε πέρα των ονομασιών προέλευσης που αφορούν το κυρίως το γεωργικό τομέα, να θωρακίσουμε και τις επιχείρησεις που έχουν την ονομασία μακεδονικό ή μακεδονική πάνω στις, στα προϊόντα τους. Αυτό είναι βασικό και χρειάζεται ένα συντονισμό. Ένα άλλο βασικό στοιχείο όμως είναι να προστατεύσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα συμφέροντα της χώρας μας θα ικανοποιηθούν όταν θα ανοίγουν ή θα κλείνουν κεφάλαια διαπραγμάτευσης της γειτονικής χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θα είμαστε εκεί πάντα και δεν θα απεμπολίσουμε ποτέ ακόμη και το δικαίωμα του βέτο όταν είναι να ικανοποιηθούν τα δικά μας συμφέροντα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δείξουμε και άλλες πτυχές, όπως είναι οι πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές. Και γι' αυτό, αν είχατε παρακολουθήσει λίγο πριν τις εκλογές, είχαμε προγραμματίσει διάφορα γεγονότα σε περιοχές της Βορείου Ελλάδας που επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως το θέμα των δρόμων του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή όπως του Τριγώνου που έχουν να κάνουν με την Αμφίπολη και την Πέλα. Είναι θέματα τα οποία θα τα προβάλλουμε όσο μπορούμε πιο πολύ το επόμενο διάστημα, επαναλαμβάνω, για να αμβλύνουμε τις αρνητικές συνέπειες μιας κακής συμφωνίας. Γλώσσα και εθνότητα που κάποια στελέχη σας είχαν πει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι να αλλάξουν αυτά, μπορούν αυτά να αλλάξουν. Γιατί θυμάμαι ότι νομίζω ότι είναι από, από τις μη αναθεωρητές διατάξεις στην συνθήκη. Γι' αυτό κάναμε τα πάντα, επαναλαμβάνω, να μην υπογραφεί και να μην κυρωθεί αυτή η συμφωνία. Και δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν αυτό το οποίο δυστυχώς, επαναλαμβάνω, μας δικαιώνει. Άρα, συμπυκνώνω λέγοντας, παρακολουθείτε την τήρηση της συμφωνίας από την άλλη πλευρά, από την Βόρεια Μακεδονία. Βλέπετε από κοντά το θέμα των εμπορικών ονομασιών προκειμένου τα ελληνικά προϊόντα να μην υποστούν συνέπειες. Και τρίτον, ουσιαστικά μια καμπάνια, λέτε, για την ανάδειξη της ιστορικότητας της Μακεδονίας και τη σύνδεσής της με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Το λέω σωστά? Συν το γεγονός ότι θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πορεία της διαπραγμάτευσης. Τα ενταξιακά κεφάλαια. Θα συνενέσετε στο να δοθεί, να ξεκινήσει η διαδικασία? Το να ξεκινήσει η διαδικασία δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς το συμφέρον της χώρας να είμαστε αντίθετοι. Πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και να δώσουμε σκληρό αγώνα στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Κεφάλαιο, κεφάλαιο. Φυσικά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητάμε πολλά ακόμα. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Και επειδή, όπως είπατε και στην αρχή, εσείς το επιλέξατε, να δώσετε αυτή την πρώτη συνέντευξή σας στην δημόσια τηλεόραση και επειδή έχουν υποθεί πολλά και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά, η κριτική που σας έγινε παραδείγματος χάρη είναι ότι και υπήρξε και περώτηση νομίζω των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ότι πέρασε η αρμοδιότητα της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου στον Πρωθυπουργό, θέλω ένα σχόλιο και μια διευκρίνηση επ' αυτού. Και μετά να σας ρωτήσω κάτι πιο εξειδικευμένο για το τι θα κάνετε με τη δημόσια τηλεόραση. Ας μου επιτραπεί ότι αυτή η κριτική είναι περί όνου σκιάς. Και θα πω γιατί. Δηλαδή, αν ήταν σε κάποιον άλλον υπουργό, τον υπουργό ποιος τον ελέγχει? Δεν τον ελέγχει ο Πρωθυπουργός? Μεταφέρθηκε όμως η αρμοδιότητα, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, στον Πρωθυπουργό, για να μεταβιβαστεί εν συνεχεία στον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, δηλαδή στον υποφαινόμενο. Σε εσάς. Και δεν μπορούσε να μεταφερθεί τέτοια αρμοδιότητα από έναν άλλον υπουργό. Είναι ένα πρακτικό ζήτημα που έχει να κάνει με τη μεταφορά αρμοδιότητας από ένα υπουργείο σε κάποιον άλλον, εν προκειμένου τον Πρωθυπουργό, για να τη μεταβιβάσει εκεί που πρέπει. Άλλωστε, αν να τρέξει κανείς στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και δει την ιστοσελίδα της, θα δει ότι αυτό είναι το σχήμα που επέλεξαν σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις από το 1974, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν την κριτική και είναι μόνο μια κριτική που έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιος ήθελε κάτι να πει για να ασκήσει αντιπολίτευση. Το ίδιο ισχύει και για τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και για το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Θα περάσουν όλα και το Αθηναϊκό Πρακτορείο στις δικές σας αρμοδιότητες αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο επίσης είναι το τι θα κάνετε με την ΕΡΤ ως δημόσια τηλεόραση. Δηλαδή, μείωση ανταποδοτικού οφέλους. Πολλές φορές κατά το παρελθόν είχατε πει ότι θα μειωθεί στο μισό. Αυτό δεν θα δημιουργήσει
ένα κενό στην χρηματοδότηση της ΕΡΤ, την έμεση αυτή χρηματοδότηση της ΕΡΤ, και τι έχετε σκοπό να περικόψετε, αν έχετε σκοπό να περικόψετε? Εμείς έχουμε ένα σκοπό, η δημόσια τηλεόραση να είναι ανεξάρτητη, και γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Θέλουμε να είναι ανεξάρτητη, ποιοτική και να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους Έλληνες αυτό που δεν μπορούν να προσφέρουν άλλα κανάλια. Θυμίζω ότι η ΕΡΤ λειτουργεί κυρίως, το βασικό της, η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της είναι το τέλος που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες. Άρα ένα ελεύθερο κανάλι το οποίο έχει μια πληρωμή από τους πολίτες. Πρέπει να σεβόμαστε απόλυτα τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Και αυτό θα κάνουμε. Εν προκειμένου, θα προσπαθήσουμε στο επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τη διοίκηση και σε συνεργασία και με τους εργαζόμενους, να βρούμε εκείνο το μείγμα της πολιτικής που θα φέρει την ΕΡΤ εκεί που θέλουμε. Γιατί το τελευταίο διάστημα, αυτό το οποίο εισέπραταν οι Έλληνες ενδεχομένως να μην ήταν αυτό το οποίο θα ήταν στα στάνταρτ τα οποία εμείς θα θέλαμε να βάλουμε, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας δημόσιας τηλεόρασης και της αντικειμενικής πληροφόρησης. Με αυτό το γνώμονα και με κανέναν άλλον θα προχωρήσουμε στην αναβάθμιση της δημόσιας τηλεόρασης. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση, αν σωστά το καταλαβαίνω, να κλείσουν κανάλια από τα τρία κανάλια της ΕΡΤ, να κλείσει π.χ. η δορυφορική ή οι ορχήστρες ή όλα αυτά τα πράγματα. Θα παραμείνει σε πλήρη λειτουργία όλο το σχήμα όπως το ξέρουμε σήμερα? Κοιτάξτε, εμείς αν μας χαρακτηρίζει κάτι είναι ο σχεδιασμός. Πρώτα θέλουμε να σχεδιάζουμε και μετά να μιλάμε. Δεν θέλουμε να προηγούνται τα λόγια του σχεδίου. Το σχέδιο για την ΕΡΤ πρέπει να είναι βιώσιμο. Αυτή τη στιγμή, αν πει κανείς ότι θα λειτουργεί η ΕΡΤ ακριβώς όπως ήταν ή ότι θα αλλάξει κάτι, θα πρέπει να το έχει μελετήσει. Για να το μελετήσει κανείς, θα πρέπει να έχει αρρωγό την ΕΡΤ και να έχει δει μια ομάδα της ΕΡΤ, κάποιον εξωτερικό σύμβουλο που θα προτείνει κάτι και μετά να το αποφασίσει. Τι από τα δύο σκέφτεστε? Εμείς σε αυτή τη φάση θέλουμε να μιλήσουμε με την ΕΡΤ, την οποία έχουμε άρεστη συνεργασία. Μίλησα και με τον κύριο Δρόσο, του ζητήσαμε και εγώ και ο Πρωθυπουργός να παραμείνει στη θέση του για να συζητήσουμε όλες τις δυνατές επιλογές που υπάρχουν ώστε η ΕΡΤ πραγματικά να είναι αυτό που μπορεί να είναι. Και ευτυχώς τις τελευταίες ημέρες δείχνει ο κόσμος να ανταποκρίνεται, όπως βλέπω τουλάχιστον και από τα νούμερα τα οποία εισπράττουν. Βλέπετε νούμερα, έτσι. Καθημερινά τα βλέπουν και τα ιδιωτικά κανάλια. Ωραία. Λοιπόν... Η ΕΡΤ λοιπόν και οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ δεν έχουν να φοβούνται τίποτα από τη νέα κυβέρνηση. Και τους θέλουμε αρρωγούς, τους θέλουμε πρεσβευτές σε μια προσπάθεια αναγέννησης της δημόσιας τηλεόρασης. Εάν σας έλεγα έτσι ευθέως, ως ο υπουργός που θα είστε πλήρως ήδη είστε αρμόδιος, αλλά με την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων θα είστε πλήρως αρμόδιος. Από το Σεπτέμβριο, πώς σκέφτεστε ένα ημερήσιο πρόγραμμα της ΕΡΤ? Με ψυχαγωγία, με ενημέρωση? Και το ρωτώ γιατί υπήρξαν, παραδείγματος χάρη, παλιότερα, όταν είχε γίνει το εμπάργκο της Νέας Δημοκρατίας και απήχαν τα στελέχη σας εδώ από τις πολιτικές τουλάχιστον εκπομπές, υπήρξαν στελέχη σας που έλεγαν, παραδείγματος χάρη, ότι η ΕΡΤ δεν πρέπει να έχει ενημέρωση. Πρέπει να έχει μόνο ψυχαγωγία, πολιτισμό, μυθοπλασία κτλ. Έχετε κάποια σκέψη έστω και σε πρωτόλια μορφή? Η ανεξαρτησία είναι αυτή που θα δείξει τον δρόμο. Η διοίκηση της ΕΡΤ είναι αυτή η οποία θα επιλέξει με τα κριτήρια τα οποία θα θεσπιστούν ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει. Δεν θα είναι ο πολιτικός προϊστάμενος ο οποίος θα πει τι πρέπει να κάνει η ΕΡΤ. Δεν είναι επαγγελματίας του χώρου της τηλεόρασης ο πολιτικός προϊστάμενος. Εμείς θα δώσουμε ανεξαρτησία στη διοίκηση της ΕΡΤ για να κάνει αυτό που νομίζει καλύτερο και θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Πότε θα έχουμε νέα διοίκηση στην ΕΡΤ? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως είπα και πριν, ζητήσαμε από την διοίκηση της ΕΡΤ να παραμείνει, από τον κύριο Δρόσο. Ναι, πλέον θα πιστεύετε ότι θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα ή, παραδείγματος χάρη, μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε νέα διοίκηση? Θα μου αρέσει γενικά να είμαι πρόχειρος και να προτρέχω. Θα ήθελα να τα δούμε όλα με ψυχραιμία και προσοχή. Το ρωτώ περισσότερο υπό την έννοια ότι πρέπει να ληφθούν και οι αποφάσεις και υπάρχει σε κρεμότητα, παραδείγματος χάρη, το θέμα, ή έχει ολοκληρωθεί αυτό, γιατί υπήρξαν και ενστάσεις, το θέμα των χορηγιών σε ΠΑΕ. Είναι αυτό, όλα αυτά τα ζητήματα που τα βλέπουμε με τα βλέπετε με αυτόν τον καιρό. Βέβαιως. Άρα, έτσι, απευθυνόμενος εν κατακλείδη στον κόσμο της ΕΡΤ, τι θα είχατε να πείτε? Ότι έρθει μια καλύτερη μέρα και για τους εργαζόμενους και για την ΕΡΤ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Έχω πολλά πράγματα να ρωτήσω ακόμα. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Αλλά νομίζω ότι ως μία πρώτη συζήτηση έχει ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι
θα την επαναλάβουμε. Είμαι στη διάθεσή σας, όπως είμαι στη δημόσια τηλεόραση σε όλες τις εκπομπές της και θα τα λέμε, ελπίζω, τακτικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Στέλιος Πέτσας, σε αυτή την πρώτη συνάντησή του. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Απόψε ήταν η τελευταία εκπομπή της επόμενης μέρας, μετά από μια μακρά παρουσία. Ελπίζω να τηρήσαμε τις προδιαγραφές που έχετε όλοι εσείς οι τηλεθεατές κατά νου και τις προδιαγραφές δεοντολογίας, αλλά πάνω απ' όλα τις προδιαγραφές επαγγελματικής και προσωπικής αξιοπρέπειας. Θέλω να ευχαριστήσω τη δημόσια τηλεόραση για αυτήν την φιλοξενία μέχρι τώρα και εις το επανειδήν. Καληνύχτα και καλό καλοκαίρι.